Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Στέλιος Νασιάδης, Αγάπη Γαβριλίδου. Τώρα που να είναι, θα έρθει και ο Σταύρος Κόλκας. Λοιπόν, θα αναλύσουμε και το τι έγινε χθες στο ΠΑΟΚ Άρης, αλλά κυρίως θα ασχοληθούμε με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αλλά και ό,τι τραγικό διαβάζουμε και ακούμε και χθες και σήμερα. Ονειρεύονται κάποιοι διώξεις των Ράσμαν Λουτσέσκου. Γενικότερα έτσι επικρατεί μια κινητοποίηση. Λοιπόν, μαζί μας στην πρώτη ώρα, όπως πάντα, το Regency Casino. Έγινε χθες το μεγάλο πάρτι στο θέατρο Βεργίνα με τον CJ Jeff. Από αύριο και κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο θέατρο Βεργίνα, ο Γιάννης Πλούταρχος. Γιάννης Πλούταρχος σε μια πρωτότυπη μουσική παράσταση. Έχει το ενδιαφέρον του, Αγάπη, και αυτό, εντάξει. Μετά την Μπέγκη Ζήνα που σάρωσε, sold out σε όλες τις παραστάσεις, ξεκινάει μια σειρά εμφανίσεων με τον Γιάννη Πλούταρχο και οχταμελής ομάδα χορευτών. Όλα αυτά στο Regency Casino Θεσσαλονίκης. Μαζί μας, φίλοι, είναι και στοίχημαν.gr που παίξαμε διάφορα χθες, βέβαια. Κάτι πήγε στραβά με τη Ρεάλ και πέρα με τη Σεβίλη, κάπως δεν το διαβάσαμε σωστά, αλλά τέλος πάντων. Στοίχημαν.gr, ο επίσημος χορηγός της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρική δράση έχει ξεκινήσει για τα καλά σε όλο τον πλανήτη. Και το στοίχημαν.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στα μεγάλα πρωταθλήματα και τη Super League. Ειδικά μακροχρόνια για όλο το έτος και επιλογές για σκόρερ, κάρτες και κόρνερ σε εκατοντάδες αγώνες. Μαζί μας είναι και Data Labs, Στέργιο. Κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στην πληροφορική, Εθνικής Αμήνης 14-2310-22-2962 και datalabs.edu.gr. Μπαίνετε στη διεύθυνση, ό,τι πληροφορία θέλετε, αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια. Να ενημερώνεστε. Φίλε, να ξούς. Περήφανος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκνευρισμός της ιδιοκτησίας για τη χθεσινή αναμέτρηση. Εκνευρισμός, ε. Ναι. Μεγάλος εκνευρισμός ή παροδικός της στιγμής πέρασε. Εκνευρισμός. Τα καλύτερα παπούτσια όμως. Ο πιο ήρεμος εγώ είμαι τελικά, φίλε. Ναι, αυτό ισχύει γενικά τα τελευταία καιρό. Για μετάλλαξη έχει συμβεί. Ναι, δεν ξέρω τι γίνει. Γιατί πανικοβάλλονται όλοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μετά από όλο αυτό μπορεί να ακολουθήσει κάτι άλλο. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη χαρά από το χθεσινό. Δύο καταστήματα, Ναξούς, πλατείας Αγίας Σοφίας και Μετεράνια Κόσμος. Φυσικά στο nac.gr δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή αν χρειαστεί σε όλη την Ελλάδα και στο κατάστημα Stock Βασιλής Σόλγας με μπότσαρη γωνία. Μαζί μας και η Αναδομό, χορηγός στον 7ο νυχτερινό διεθνή μαραθώνιο, 13 Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη, 5% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες στον μαραθώνιο και 10% έκπτωση όσους κλείσουν στο περίπτωτο της Αναδομό συνάντηση για εκτίμηση κόστους εργασιών. Μάλιστα. Τι γίνεται, παιδιά, τι αγχωμένοι, πεσμένοι είστε, για ποιο λόγο? Όχι, θα έχουμε την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι που είναι πιο σημαντικό. Την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι έχουμε στρέψει από πριν το παιχνίδι το χρυσινό. Ναι, εντάξει. Εκεί ήταν το ένα θέμα. Φάνηκε λίγο, ναι. Αλλά τώρα και τυπικά. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στα γρήγορα. Γιατί έχουμε αρκετά θέματα. Είναι η αλήθεια. Έγινε ένα παιχνίδι χθες. Ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε να παίξει. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έκανε τα δωράκια, θα το κέρδιζε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, η πραγματική εικόνα που θα βλέπαμε στο παιχνίδι ήταν στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όταν μπήκε ο Μπίσεφαρ με το Μάτος και ο ΠΑΟΚ ήταν δύο κλάσεις πάνω. Ήρθε μετά το δωράκι της αποβολής του Κίτσιου και ισορρόπησε το πράγμα. Και το δωράκι του Πέλκα. Ο Πέλκα ήταν πριν την αποβολή. Στο 53 ο Πέλκας και στο 59 ο Κίτσιου. Ναι, είναι πριν την αποβολή, ναι, του Πέλκα. Είχε προηγηθεί το δωράκι του Χατσερίδη για την ισοφάριση. Γενικά πολύ δωράκι χθες, σε ένα σχήμα χωρίς συνοχή. Εμένα αυτό το πόρεσμα που βγάζω είναι ότι ο Λουτσέσκου αδιαφορεί για τα μεσοβδόματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τον καίνε μόνο οι αγώνες του πρωταθλήματος, γιατί ο πρωταρχικός στόχος είναι αυτός. Χθες το σχήμα που παρέταξε δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε καμιά ιδιαίτερη συνοχή. Αντιθέτως, το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι η ατομική εικόνα κάποιων παιχτών και κυρίως το κομμάτι της νοοτροπίας. Δηλαδή, παίζεις ένα παιχνίδι με τον Άρη. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα.
δεν νομίζω να κατάλαβε κανείς την ιδιαιτερότητα. Ναι, όχι, φάνηκε. Δηλαδή, οκ. Ναι, δεν παίζεται κάτι. Mm. Ωραία, δεν είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει, φάνηκε γενικότερα. Δεν είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων είναι αγώνας χωρίς αύριο. Ίσα-ίσα είναι ένα παιχνίδι που τσαμπουκά μας προέκυψε από την κλήρωση, ενώ το πρόγραμμα ήταν ήδη φορτωμένο σε αυτό το διάστημα. Μια παρένθεση, Στέργιο μου, η Chelsea που δεν παίξαμε χωρίς φορ, έκανε διπλό μες στη Liverpool χθες. Εντάξει. Και το πέταμα το άλλο, καντέ αλλαγή. Εντάξει, ναι, με εμάς τους έβαλε όλους. Προκρίθηκαν όμως. Προκρίθηκαν, ναι. Τα πετάματα αυτά. Ο Στέργιος βγαίνει ο παδός της Τότεναμ από μέσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλά να ειρωνευτούμε και λίγο τους φίλους που λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να κάνει rotation με την Chelsea, έπρεπε όντως να βάλει. Γιατί έχουμε air condition? Επειδή η άλλη είναι 400 κιλά έκαστος, πρέπει εμείς να υποστούμε αυτό το πράγμα? Πώς κλείνει αυτό? Περίμενε, δεν περίμενε. Εσύ έχουν ανοίξει από παντού. Ωραία, μπάζει από παντού. Έχουν air condition εδώ μέσα. Το μόνο που δεν έχουν ανοίξει είναι η οροφή, Σταύρο. Ναι, το ναι, από πάνω. Μόνο που δεν το κάναμε γκάμπριο το στούντιο. Μόνο αυτό δεν έχει γίνει. Ρε τι γίνεται. Τι έχουμε πάθει, ρε. Βγήκε κρύο, ξυπνάτε, βόδια. Ναι, κρύο, κρύο. Εντάξει, ο Ασλαμάς, εντάξει, να πεις είναι και 70 χρονών, δεν καταλαβαίνει. Ωραία, οι άλλοι. Έλα, αγάπη, δώσ' του. Κουμπί, κουμπί. Ανοιχτό είναι ακόμα. Α, yeah. Αγάπη, το γύρισε πράσινο... ακριβώς πάνω μου. Κάτσε λίγο. Μπορεί να το κλείσουμε σε κάποια φάση. Βγάλτε την πρίζα, Σταύρο. Βγάλτε την πρίζα. Πού είναι η πρίζα? Αυτό έκανα και εγώ, αν καταλάβατε, ας πούμε. Άιντε. Κλειδωμένα τιμόνια. Ας πάει σε τρίτο χέρι το τηλεκοντρόλ, για να δούμε αν θα καταφέρουμε να το κλείσουμε. Αυτό δεν είναι. Μπας και θέλει συνθηματικό. Κλείσε. Βλέπετε, δεν είναι δικό μου θέμα. Κλείσε. Κλείσε. Κλιματιστικό κλείσε. Μπορείς να το βουλώσει ο άλλος. Εντάξει. Τελείωσε. Τι τελείωσε. Ωραία. Ωραία. Είδατε ότι το είχα κάνει σωστά την αρχή. Ο Χρήστος έδωσε τη λύση. Ναι. Έδωσε τη λύση. Χριστάρα. Μπράβο, ρε φίλε. Τέλος πάντων, δεν έχουμε air condition. Επιτέλους, που είχαμε μείνει. Στα βόδια, φίλε της Τσέλσι. Ωραία. Που δεν δικαίωσαν τα παιδιά μας που αγανάξαν που δεν κάναμε rotation την περασμένη Πέμπτη. Και πήγαν βγάλαν διπλό στη Λίβερπουλ, η οποία δεν είχε χάσει ούτε σε οικογενειακό διπλό. Δηλαδή, παίζαν διπλό. Ωραία. Και κερδίζαν και οι δύο. Εντάξει, στο οικογενειακό. Ωραία, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε αυτό. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο Λουτσέσκου δεν δίνει ιδιαίτερη βάση στα μισοβδόματα. Απλά φαίνονται και κάποια πράγματα για τη δομή του ρόστερ. Πράγματα που φοβόμασταν από τον Ιούνιο, μετά δεν χρειάζονταν να πούμε κάτι. Ξεφωνηθήκαμε 5-6 φορές ανέτεια, ενώ προσπαθήσαμε να προλάβουμε τη στραβή. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορούμε να ποντάρουμε ιδιαίτερα σε μία-δύο περιπτώσεις. Όπως λένε οι καλοί χριστιανοί, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ή έχει ο Θεός. 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 Εντάξει. Έχει ο Θεός. Πάμε παρακάτω. Είναι η εκπομπή. Έχει ο Θεός 24. Τέλος πάντων. Ή όπως λέγανε παλιότεροι, ρε παιδί μου, ότι ήσουν έξαλλος εσύ για ένα ζευγάρι, ας πούμε, η αδερφή σου, η θεία σου με κάποιον άσχετο και έλεγε. Άμα τα βρίσκουν τα παιδιά. Ναι. Άμα τα βρίσκουν τα παιδιά. Δεν συμπέφτει λόγος. Άμα τα βρίσκουν τα παιδιά στην ομάδα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν σε βάθος χρόνου αλλάξουν κάποια δεδομένα, ειδικά τέλος πάντων η εικόνα του Χατσερίδη. Χατσερίδης δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Και δεν είναι αν είναι καλός ή κακός παίκτης. Είναι αν ταιριάζει σε αυτό που παίζουμε. Δηλαδή, για το Βέρμπλουμ θα χρειαστούμε λίγο χρόνο παραπάνω, είναι το μόνο σίγουρο για τέσσερις τελευταίους. Και το είπε και ο Λουτσέσκου για το Βέρμπλουμ. Ότι. Στη δηλώση του είπε ο Λουτσέσκου. Καλά, ο Λουτσέσκου μπορεί να πει ό,τι θέλει. Τώρα, ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τι απάντησε συγκεκριμένα, ότι θέλει χρόνο, αλλά μέσα από επίσημα παιχνίδια. Γιατί είπε ότι προφανώς και τον βοήθησε και το διάστημα προσαρμογής όλο αυτό που προηγήθηκε. Αλλά πλέον θέλει αγώνες για να βρει και ο ίδιος το καλό του εαυτό. Δεν συζητάμε ότι ο Βέρμπλουμ έχει περισσότερες προδιαγραφές. Ανέφερε και έκανε λόγο για συγκέντρωση. Ο Λουτσέσκου, για τον Βέρμπλουμ. Και νομίζω ότι έχει σημασία αυτό. Είπε ότι πρέπει λίγο να βρει και τη συγκέντρωσή του για να ανέβει. Εντάξει, η συγκέντρωσή του τι είναι, αγάπη, η συγκέντρωσή του. Να κάνει λίγο γιόγκα,
να ανέβει η συγκεντρώση. Εμένα σαν στόπερ μου άρεσε. Σαν στόπερ καλό ήταν. Σαν στόπερ μια χαρά ήταν. Πλάκα. Στο μεταξύ έχει παίξει και στόπερ, εντάξει. Έχει παίξει, ναι, έχει παίξει όλο τον άξονα. Ο Βέλμπουμ έχει παίξει στόπερ, κεντρικό χαφ, center for. Μόνο δεκάρι δεν έχει παίξει. Δεν βλέπουμε λίγο τα επιθετικά χαρακτηριστικά του. Κοίτα, μία κάθετη είδα εγώ. Σε μια φάση, μια ωραία που έβγαλε. Και μία αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά προς αριστερά. Κατά μία από τις 8, αγάπη. Ναι, ενώ ήταν που έβγαλε τον Μπίσεσβα από τα αριστερά πολύ γρήγορα. Δεν έπρεπε δηλαδή μία φορά στα μάτς που έπαιξε, όσο έπαιξε, να πατήσει περιοχή μία φορά. Κάτσε, κοίτα, και ούτε ο Μαουρίτσιο πατάει περιοχή έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ. Πολλές φορές. Καμιά φορά ξεσμένει ο παίκτης να δώσει στήριγμα. Δεν είναι το πρόβλημα στα επιθετικά, ρε. Το πρόβλημα είναι ότι βγαίνει ο αντίπαλος και δεν κόβουμε. Δηλαδή. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι στο. Η ταχύτητα είναι το πρόβλημα στον άξονα μας. Δεν ήταν και λίγο βαρύ χθες αυτό το Σάκοφ με Βέρμπλουμ μαζί. Δεν ήταν προβαρύ. Ναι. Βρέθηκε μια ζυγαριά, του ζυγίστηκε και την έκανε ζυγαριά. Ήταν. Δεν τέριαζε βασικά. Ναι. Κοίτα, κανένα δίδυμο δεν είχε συνοχή. Ούτε το Χατσερίδης Κρέσπο. Ούτε το Βέρμπλουμ Σάκοφ. Ναι. Εντάξει. Οι πλευρές τώρα, το Κίτσιου Ζαμπά, στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά, δηλαδή ήθελε να δέξει ένα όπλο. Ναι. Και επειδή κατηγορούν όλο τον Κίτσιου. Εντάξει, ο Κίτσιου έκανε την σούπερ βλακία να φάει την κόκκινη. Νομίζω ο Ζαμπά ήταν χθες το θέμα. Ο Ζαμπά έχει πάρει την μπάλα 12 φορές και τρέχει μόνος του. Πού ναι. Πας, βρε αγόρι μου, περίμενε να ανέβει η ομάδα. Περίμενε να σετάρουμε λίγο το παιχνίδι. Πού πας. Καμία συνοχή με τους συμπαίκτες, ούτε έστω σε καμία θέμα συνοχή χώρο. Με το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είχε καμία λογική. Έσκυβε κεφάλι και έτρεχε. Κέτρεχε. Αυτό. Δηλαδή, ποδόσφαιρο 5x5 στο Ρίο. Στο Ρίο ο Τζόνι το έκανε αυτό. Ναι. Εντάξει. Είναι μερικά πράγματα λοιπόν που δεν είναι ότι τα παιδιά δεν κάνουν ή κάνουν ή οτιδήποτε. Είναι θέμα νοοτροπίας. Mm. Πού πας, βρε αγόρι μου. Πρέπει να μπει στο κλίμα. Πού πας. Πρώτα απ' όλα, άμα τρέξεις εσύ, είσαι γρήγορος, τρέξεις μπροστά. Στήριγμα πού θα βρεις. Τα ρωτάς τα άλλα τα παιδιά μπορούν. Τα ρωτάς τα άλλα. Πού πας, αγόρι μου. Μα πήγε και σκότωσε πάνω σε αντιπάλους. Δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι. Τον έκλειναν τρεις. Κάλμα. Τέλος πάντων, δεν είναι. Κάτι να μένουμε αρκετά, απλά πρέπει να τραβηχτεί και κατά αυτή, εντάξει. Δηλαδή, έλα εδώ, Ζαμπά, δες το παιχνίδι, ρε αγόρι μου. Έλα εδώ, Κίτσιο, κοίτα που κάνεις τάκλιν. Ευγένει, έλα εδώ, αγοράκι μου. Εντάξει, γίνονται αυτά, ρε. Ούτε διώχνεις την μπάλα. Θα τα κάνει και αυτά, μην εντάξει. Είσαι άνετος. Είσαι εσύ άνετος και τρέμουμε εμείς όλη την ώρα. Να πεθάνουμε εμείς το 43 μας. Σε κανένα δύο τρία γυρίσματα στο ρέι, λέω, εντάξει. Σε soundtrack η ζωή δεν τελειώνει. Στράτος Διονυσίου, κούρκουλος να χορεύει. Εντάξει, ωραία, ήταν σοβαρός όμως. Ήταν ο μοναδικός. Και ο Κρέσπο. Δεν χρειάστηκε να κάνει καμία επέμβαση, ένα σου την αιστεία είχαν οι άλλοι. Σου βγάζει μια ηρεμία όμως. Ναι, αλλά με το πόδι πολύ καλός, στις εξόδους σοβαρός. Μια χαρά ωραία. Και μετά από ένα χρόνο. Και μια χαρά και ο Κρέσπο και μέχρι εκεί τελεία δεν έχει κάνει. Και ο Τόσκα ήταν σοβαρός σε γενικές γραμμές. Ο Τόσκα δεν είχε ανεβάσματα καθόλου. Αλλά εντάξει, δεν θα κατηγορήσω τον Τόσκα τώρα που κάνει. Αλλά το πρόβλημα, άκου να δεις. Όπως έλεγε ο μεγάλος δάσκαλος, Στέργιο μου. Ο θείος μου. Όχι ο θείος σου. ο κανονικός. Ο κανονικός δάσκαλος. Ο άξονας είναι τα λεφτά. Ναι. Άσε όλα τα άλλα. Βάλε σε ένα εξτρέμ. Βάλε σε ένα μπακ. Ο άξονας είναι τα λεφτά. Τα πάντα θα κάνω. Πήγε ο μεγάλος Φερνάντο Σάντος και τι έκανε. Πήρε Κοντρέρας. Πήρε. Σε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ τότε που είχε μια ποδοσφαιρική υποδομή. Πήρε Κοντρέρας. Μάρκος Αντώνιο. Ένας που ξέρει μπάλα, ένας βαράει και τη μάνα του. Ωραία. Πήρε Γκαρσία, τον Βερόν είχε στην αρχή. Έδωσε τον Πούλο στον Βερόν, πήρε Βιτόλο. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Γκαρσία, Μάρκος Αντώνιο ή Τσιρίλο μετά. Ωραία. Γκαρσία, Βιτόλο. Δεκάρι, ο μέγας ποδοσφαιριστής Βλάντα Νίβιτς. Και μπροστά, ωραία, ο Μουσλίμοβιτς. Όλη η κορμιά, όλη η τσακαλάκια. Εντάξει. Άλλοι ξέναν μπάλα, δεν τρέχαν πολύ. Άρεσε τάρα το παιχνίδι, είχε έναν άξονα. Όλοι είχαν εμπειρία και ποδοσφαιρικό εγωισμό στο φούλ. Ναι, είχε ένταση, είχε τρεξίματα, είχε ποιότητα, τα είχε όλα μαζί. Είχε κλωτσιά, είχε build-up. Ο άξονα είναι τα λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν επιλέγουμε παίκτη για τον άξονα, θα πρέπει να είμαστε επί τέσσερα προσεκτικοί. Στα extreme, όταν ο άξονα είναι καλά και ο Ζαμπά θα βρει καλύτερα στηρίγματα και θα πάρει καλύτερε αποφάσει και ο Λιμιό. Θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ο Γουάρτα, ξέρω εγώ, δεν θα πάθει αμόκαμα, δεν παίζει. Ωραία. Και ξέρω εγώ, ο Καντουρί θα δώσει βοήθειες ερχόμενος από τα πλάγια και ο Μπίσεσβα θα κάνει τη δουλειά του. Όλοι θα είναι ευτυχισμένοι. Ο άξονα είναι τα λεφτά στον ποδόσφαιρο. Χωρίς τον άξονα δεν πας πουθενά.
Και επειδή είναι έτσι δομημένο το ρόστερ του ΠΑΟΚ, αν κάνει ο Κάνιας κάτω από 35 παιχνίδια φέτος, ωραία, εγώ θα χορεύω break dance στην Αριστοτέλους, ντυμένος μπαλαρίνα. Ήδη έχει κάνει καμιά 10. Ναι. Εντάξει. Αυτά είναι τα συμπεράσματα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε δεν έχει το βάθος που νομίζουμε ότι έχει. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν νόμιζα, αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν έχει το βάθος που έπρεπε να έχει. Μπορεί να το αποκτήσει στη διάρκεια ένα κομμάτι αυτού να είναι λίγο μεγαλύτερο. Δηλαδή το Verbum τον περιμένω. Okay. Είναι και λογικό να μην είναι στα φόρτε του αυτή τη στιγμή. Αλλά επί της ουσίας ο άξονας μας του λείπουν κάποια χαρακτηριστικά. Ταχύτητα, ένταση. Εντάξει, το βάθος το έχει, απλώς δεν έχει το βάθος να βγάλεις μια δεκάδα να βάλεις την άλλη. Δεν γίνεται σε καμιά ομάδα του κόσμου. Ωραία. Να βάλεις έναν. Δεν παίζει ο Κάνιας. Ποιο δίδυμο έχουμε που να υπάρχει λίγο ταχύτητα? Δεν έχεις. Ωραία. Παίζει ο Κάνιας. Υπάρχει ταχύτητα και δύναμη στον ίδιο παίκτη? Όχι πάλι. Όχι. Ωραία. Δεν παίζω Βαρέλα. Ανάβεις κεράκι. Ναι. Λαμπάδα. Στον πόντου Χατζηρίδη. Ναι. Ωραία. Θέλουμε να κάνουμε rotation στα back. Μεταφέρω τον Κρέσπο δεξιά. Και ποιος παίζει το παιδί? Που να έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι, έχω να βάλω, εντάξει, αγόρι μου. Ωραία. Που να έχω τα χαρακτηριστικά. Να παίξω με άμυνα 40 μέτρα ψηλά. Γιατί έτσι παίζουμε. Όχι, πάλι δεν το έχεις. Πάλι δεν έχω. Ωραία. Και έχουμε και άλλες αναζητήσεις. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκουραστεί ο Πέλκας. Τι βάζω εκεί? Βάζω τον Μπίσε στον άξονα ή παίζω με Καρέλη Πρίγιοβιτς? Αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε στη διάρκεια. Δεν είναι θέμα. Ωραία. Αυτή είναι η κουβέντα που άνοιξε μετά το χθεσινό παιχνίδι. Το πάτημα βρίσκουμε. Καλά, αυτή έχει ανοίξει από τον Ιούνιο. Ναι, ήδη υπήρχε και εικόνα και το προηγούμενο. Εντάξει. Ότι δυσκολεύεσαι στο κέντρο, ειδικά στον άξονα. Δεν ξέρω πραγματικά. Βασικά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ προτιμήθηκε η περσινή ομάδα. Και αυτό που ξέρω επίσης σίγουρα είναι ότι την Κυριακή θα προτιμηθεί η περσινή ομάδα. Ναι. Άρα λοιπόν, ό,τι και να λέμε, να είναι καλά η περσινή ομάδα και βλέπουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 με Σταύρο Κόλκα, Στέργιο Αναστασιάδη και Αγάπη Γαβριλίδου μέχρι και τις 2. Παρέα μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Μπαίνετε σε στοίχημα.gr, βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα για να κερδίσετε και να το χαρείτε. Αναδομό, χορηγός των 7ο Διεθνή Νυχτερινό Μαραθώνιο στις 13 του Οκτώβρη. Η Αναδομό προσφέρει 5% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες του μαραθωνίου και 10% έκπτωση σε όσους κλείσουν στο περίπτερό του συνάντηση για εκτίμηση κόστος εργασιών. Μαζί μας το Ρίτσι Καζίνο ξεκινάει αύριο στο θέατρο Βεργίνα για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο χώρο ο Γιάννης Πλούδραχος σε μια πρωτότυπη μουσική παράσταση με οχταμελής ομάδα χορευτών. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από αύριο και μέχρι την Κυριακή 14 Οκτωβρίου, όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός, δεν αποκλείεται να πάρει και ο Γιάννης Πλούδραχος παράταση. Εφόσον γίνει ο ίδιος χαμός που έγινε με την Μπέγκη Ζήνα, πάρτε τηλέφωνο και κλείστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας και στο καζίνο και στο ticket services και στα public. Ο Γιάννης Πλούτραχος στο Ρίζεσι Καζίνο. Έχουμε τον διαιτητή του Κυριακάτικου Ντέρμπι. Εντάξει, είναι ο Ελβετός Σάντρο Σάρερ. Ελβετός, δε φίλε. Φαγώθηκες, μην είναι Βαλκάνιος. Ελβετός. Βοηθός του θα είναι ο Σλάνταν Γιωσίποβιτς. Έχει να γίνει Σαρδάμ, για λέγε, ναι. Και ο Μπεκίμ Ζογκάρι. Ο Ζογκάρι, ο Αλβανοελβετός. Και τέταρτος ο Εσωτέλης Διαμαντόπουλος. Ναι. Λοιπόν, βλέποντας έτσι μια πρώτη ματιά στο προφίλ του διαιτητή από την Ελβετία, φέτος έχει σφυρίξει σε 6 παιχνίδια. Ένα παιχνίδι για το Champions League. Ο Μιλούς. Ποιο είναι αυτό, όχι, προκληματικά. Ποιο είναι το παιχνίδι αυτό? Θα σου πω αμέσως. Άλλαξες την σελίδα για να μπει στην ίδια σελίδα. Σε καλή σελίδα. Λοιπόν, είναι το Rosenborg Celtic 0-0, όπου έβγαλε 3 κίτρινες κάρτες. Ναι. Δεν έχει μεγάλα παιχνίδια. Ιδέα, τι δεν έχει μεγάλα. Φέτος είναι αυτά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει παίξει τελικό Champions League, θα το βγάζει εδώ στα δεξιά.
Εντάξει. Ναι. Συνολικά να δούμε λίγο τον Ελβετό, 30 χρονών. Τι 30 χρονών, ρε. Χάζεψες. 30 χρονών, εσύ. Τι 30 χρονών, κάνε τα μαθηματικά. 36 Ιουνίου το 88. 30 χρονών. Πού, όπως φίξαμε. Κι όμως, Σταύρο, 30 χρονών. Ναι. Εκτός αν κοιτάω κάποιον ποδοσφαιριστή που είναι με το ίδιο όνομα. Ναι. Δεν αποκλείεται. Τώρα που το βλέπω. Εντάξει. Θα το τσεκάρουμε μέσα στο χώρο. Όχι, όχι, παιδιά, όχι. Δεν κάνω λάθη. Δεν κάνω λάθη, Σταύρο. Καλά, το είναι ο 30χρονος Σάντρο. Που έπαιξε και δεξί μπακ με την Κέρνη. Όχι, είναι αγάπη, είναι. Είναι και κλαμπ, ρε. Είναι διαιτητής FIFA από το 2015. Σε λέει και κλαμπ, τι έχει ομάδα. Να το. FIFA. Έτσι, ναι, δεν από κάτω. Όμως. FIFA Referees από το 2015. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, διαιτητής είναι. Διαιτητής είναι. Λοιπόν. Τι έχει παίξει αυτός. Έχει παίξει ένα μάτς προγραμματικά για το παγκόσμιο κύπελο. Europa έχει παίξει. Η Europa League έχει παίξει 3 παιχνίδια. Πάλι το ίδιο. Όχι, δεν έχω κάνει το ίδιο. Λοιπόν, 3 παιχνίδια. 2 την περσινή σεζόν. Το Αούστρια Βιέννης Ριέκα 1-3 και το Φίτες Ενής 1-0. Εντάξει, ένας. Δεν το λες και έμπειρο. Δεν το μούτρα, ούτε δεν παρουδο... Νάτος, νάτος, έλα. Για δες τα μούτρα. Φλωρόφατσα λίγο είναι. Όχι, δεν είναι φλωρόφατσα. Είναι τέτοιο, βαρά τη γυναίκα του. Είναι από αυτούς που λέει που βγαίνουν και πίνουν, ξέρω εγώ, μπραντς και τέτοια και βαρά τη γυναίκα του στο σπίτι το βράδυ. Για βάλει λίγο φωτογραφία ξανά. Ναι. Τρελό αγόρι. Εντάξει, ναι. Έδινες. Μετροσέξουαλ. Μετροσέξουαλ, ναι. Και σκούρος λίγο. Όχι πολύ. Έχει, το κάνει το σολάριουμ λίγο. Το δίνει το σολάριουμ σίγουρα. Δεν έχει σολάριουμ. Φυσικά. Ε? Φυσικά. Ωραία. Ωραίος. Μπράβο. Αυτός λοιπόν είναι ο διαιτητής. Μάλιστα. Κοίταξε, αφού δεν είναι Αλβανός, Ρουμάνος, τα λέγαμε και χθες. Καλά, Ελβετός είναι, περίμενε. Ελβετός, οκ. Σαν πρώτο άκουσμα λες. Μπορεί να καλό, είναι απλά μην ξεχνάς ότι και οι τράπεζες έχουν 25 ορόφους στο έδαφος. Δηλαδή από λαμογιά δεν πάνε άσχημα, άσχετο αν το κρύβουν έξυπνα. Ναι. Ναι. Αλλά Ελβετός. Θόδωρος Θεοδωρίδης, μην ξεχνάμε. Θόδωρος Θεοδωρίδης στην UEFA. Ναι. Ναι, θέλει λίγο. Ξαναλέω πάντως δεν φαίνεται να έχει κάποιο μεγάλο παιχνίδι στην καριέρα του. Και στα 30 τι να έχει προλάβει. Ναι. Να σφίριξει κι αυτό. Αυτά πολύ λοιπόν ρε, και για τον διαιτητή. Για να κλείσουμε λίγο τα χθεσινά, να πούμε ότι έχει ένα θέμα ο Καντουρί. Σήμερα περιμένουμε νεότερα. Αποχώρησε με πρόβλημα στο γοφό, γι' αυτό και έγινε αναγκαστική αλλαγή, όπως είπε και ο Λουτσέσκου. Σήμερα θα υποβληθεί στις εξετάσεις και θα δούμε αν η ενόχληση είναι κάτι. Εν όψη και Καραϊσκάκη, φυσικά η προσοχή είναι στραμμένη εκεί. Υπάρχει και μία δήλωση πάλι του Τζέσκου για τον Χατζερίδη ότι είχε θέμα στο κεφάλι, μια ζαλάδα. Εντάξει, αυτό δεν θα είναι κάτι, προφανώς. Ζαλίζομαι. Έχω ζαλίσει το κεφάλι. Εστιάζουμε στο Καντουρί. Πολύ ωραίο σύνθημα στον παδό του κυριού. Εστιάζουμε στο Καντουρί. Πολύ ωραίο σύνθημα. Μπρούνο Γκάμα Σταύρο θα μείνει εκτός 15 μέρες και μάντεψε τρέχει για ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, αν το μάτσο το ΠΑΟΚ ήταν τον Απρίλιο, πάλι για ΠΑΟΚ θα μείνει. Με θλάσσιους Κυλιακούς, τον ΠΑΟΚ θα τον προλάβει με άλλο ρόστερ. Δηλαδή, θέλει τουλάχιστον 2 μήνες. Θλάσσιους Κυλιακούς δεν είναι απλό πράγμα. Κοίτα, αυτοί βγάζουν 15-20 μέρες. Συν την διακοπή, το παιχνίδι είναι 21 Οκτώβρη. 15-20 μέρες θλάσσιους Κυλιακούς σημαίνει ότι. Τι να σου το καταλάβει τώρα. Εντάξει, μπορεί να κάνει μεταμόσχευση Κυλιακών για να αυτό, παίξει. Αυτό, μεταμόσχευση Κυλιακών. Μόνο έτσι δηλαδή μπορεί να. Να βγάλει το αυτού, να βάλει άλλους και να παίξει με τον Πάκο. Είναι περαστικά στο παιδί βασικά. Γιατί μα ανησύχησε εκεί πέρα εκείνη την ώρα έτσι όπως έπεσε. Εντάξει, άσχημο ήταν, έπεσε πάρα πολύ άσχημο. Του κόπηκε η ανάσα, λένε στον Άρη. Έτσι, κόβεται η ανάσα και... γενικά. Είχε και ζαλάδα κι αυτό και διάφορα. Εντάξει, δεν γενικά ένα Πανατόλ το χρειαζόντουσαν τα παιδιά που παίξανε οι το παιχνίδι λίγο δεν πήγε πολύ καλά. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε το θέμα με τον Άρη. Οφείλουμε λίγο να πούμε sorry ότι έπαθαν ένα πολιτισμικό σοκ οι συνάδελφοι του Άρη. Γιατί? Από την Τούμπα. Φίλε, καφέ, νερό. Ναι. Χωρίς πλάκα. Του έκανε πάρα πολύ εντύπωση που είχαμε, ας πούμε, καφέ. Και νερό, γιατί λένε ούτε νερό στο Χαρελάο. Εντάξει, αυτά. Αλλά έχει δερμάτινη την καρέκλα ο πρόεδρος. Ναι, ο πρόεδρος. Είναι σημαντικό. Τέλος πάντων τώρα, για να βάλουμε λίγο σε μια σειρά για να τελειώνουμε. Να το κλείσουμε με τον Άρη. Να το κλείσουμε, ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε καθόλου συνοχή. Από την πλευρά του, ο πολύ σοβαρός και καλός προπονητής ΠΑΟΚ Ερέρα δοκίμασε ένα σχήμα 4-3-3 για να παίξει σε αντίστοιχα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν έκανε ακριβώς rotation. Όχι, rotation δεν έκανε. Ναι.
το να βάλεις αντί τον Τζανακάκη τον Ούγκο Σόουζα στα δεξιά και τον Μαύραη αντί του Δελιζήση που Μαύραη είναι και βασικός. Δεν λέγεται rotation. Ωραία. Έπαιξε με δύο οχτάρια, ένα εξάρι καθαρό το Σιώπη και μπροστά έβαλε τους δύο κοντούς και τον Γιουνές θυσιάζοντας τον Τικινή που ούτως ή άλλως ένας εξ αυτών δεν θα έχει θέση στο 4-3-3. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από το να βάλεις τον Τικινή δεξιά και να θυσιάσεις έναν εκ των Γκάμα και Ματέο Γκαρσία μάλλον δεν είναι λογικό. Άρα δεν τίθεται θέμα rotation στον Άρη, αλλά δοκιμή σχήματος σε παιχνίδια τέτοιων συνθηκών. Και πολύ σωστά έπραξε ο άνθρωπος, ποδοσφαιρικά. Ωραία, αλλά δεν λέγεται rotation αυτό. Ήταν εύστοχη η κίνησή του να αλλάξει πλευρές από το 15 και μετά. Γενικά αλλάζει πλευρά. Τον Γκάμα και τον Γκαρσία, εντάξει, ανέβηκε ο Άρης με το διάστημα, πίεσε σωστά. Κάτι άλλο δεν νομίζω. Το μάτς των χαμένων ευκαιριών θα μπορούσαμε να το πούμε. Όχι, εντάξει. Για ορισμένους. Α, το χαμένο ευκαιριών είναι από πρόσωπα. Ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων πήγε σε ένα καθαρό 4-2-3-1 με βαρύ κέντρο άμυνας, βαριά μεσαία γραμμή, με μια τριάδα μεσοεπιθετικά που έχει ξαναπαίξει μαζί και τον Καρέλη να μην δένει καλά γιατί και αυτό το παιδί θέλει τους χρόνους του. Ο Καρέλης είναι ο μόνος που είναι δικαιολογημένος για μένα για την εικόνα τη χθεσινή. Επειδή βλέπω μια μουρμούρα μου, είπε και η αγάπη στο διάλειμμα για τα στημένα του Πέλκα. Παιδιά, πάω και έχει βάλει καμιά 15 γκολ από στημένα του Πέλκα, εντάξει. Να ξέρουμε και τι γίνεται. Απλά χθες δεν ξεκίνησε ο Μάτος που είναι δυνατός στα στημένα, δεν έπαιζε ο Βαρέλα. Εντάξει. Ο Μαουρίτσιο και αυτός ανεβαίνει. Ωραία, για να καταλάβουμε τώρα, ο Χατσερίδης στην καριέρα του έχει όσα γκολ βάζει ο Μάτος σε μια σεζόν. Μπορεί να έχει το ύψος, αλλά στα στημένα δεν είναι το ύψος. Είναι το timing, εντάξει, και η κίνηση. Τέλος πάντων, με τα πολλά δεν υπήρχαν τα κορμιά για τα στημένα χθες. Μόνο ο Σάχοφ ήτανε, ο Βέρμπλουμ και αυτός δεν έχει δουλέψει πολύ στημένα με τον ΠΑΟΚ, θέλει και αυτός τον χρόνο του, ΠΑΟΚ ότι το έχει. Δεν υπήρχε πρίγιο, ο Βιτσουκαρέλης είναι πιο κοντός, δεν είναι τόσο αποδοτικός στα στημένα. Δεν έχει να κάνει με τα χτυπήματα, έχει να κάνει με το ποιοι παίζανε. Εντάξει, και στον Κίτσιου ασκείται ακραία κριτική νομίζω από χθες. Δηλαδή, άλλο εντάξει, να πει ότι δεν είναι καλός. Θα το φάει το Πινελίκη με αυτό που έκανε. Ναι, άλλο αυτό. Και άλλο να πει ότι δεν έχει θέση και εξαφανίστε τον και. Εντάξει, διάφορα. Πάντα βγαίνει το μένος στους δικούς σου. Και ειδικά εσύ στα νέα παιδιά, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι εσύ ο Κίτσιου. Ενώ ρε παιδί μου στα πιο νέα παιδιά που μέχρι τώρα δεν έχει παίξει και πολύ ο Κίτσιου. Το του Σωστέριο είχε να παίξει 6 μήνες. Ναι, δεν είναι λίγο αυτό. Δεν είναι λίγο. Αλλά θα μου πει. Και ο Λέι είχε να παίξει 10 μήνες. Ναι, άλλη θέση όμως. Άλλη θέση, πολύ πιο κρίσιμη. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα να λέμε για τους πάντες ότι δεν κάνουν, δεν ράνουν από εδώ και από εκεί. Απλά, εγώ λέω ότι για τον Λουτσέσκου αυτή η εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ χθες είναι κουτί, ταμάμ. Γιατί αν δεν πήγαινε εσύ να του πεις, γιατί δεν με βάζεις. Ναι. Του δίνεις το βίντεο, ωραία, και του λες, να γιατί δεν σε βάζω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, χθες ενισχύθηκε. Χωρίς πλάνο, έτσι συνέβη απλά, δεν είναι ότι το θέλαν κιόλας, ενισχύθηκε το βασικό γκρουπ της ομάδας. Αυτό έγινε χθες. Γι' αυτό εγώ στη θέση του Λουτσέσκου, ναι, μεν θα είχα μια στεναχώρια για το αποτέλεσμα, από την άλλη θα ήξερα ότι η ιεραρχία, γιατί όταν πας και δίνεις λεφτά, ξέρω εγώ, πολλά λεφτά σαν κλαμπ για κάποιους ποδοσφαιριστές, υπάρχει και η απέτηση να μπουν στο γκρουπ. Και εκεί ο προπονητής δέχεται κάποιες πιέσεις. Έτσι συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Τώρα δεν μπορεί να πει τίποτα το κλαμπ στον προπονητή να του πει αδερφέ, γιατί δεν βάζεις αυτό να το πει. Τόσα λεφτά δώσαμε. Ωραία. Θα του πει πάρε το CD. Ναι. Πάνω σε αυτό έχουμε και ένα ερώτημα για σένα που μου έχουν στείλει εδώ πέρα και θέλουν να το διαβάσουμε και να απαντήσει στον αέρα. Θέλουν να πεις ποιος ευθύνεται για αυτή την προκλητική και αν εφόρων υπερτιμολόγηση στον ΠΑΟΚ να μας πει στον αέρα τη γνώμη του Σταύρου. Την πια. Για την υπερτιμολόγηση συγκεκριμένων παικτών. Ουσιαστικά για το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες αξίζουν παραπάνω, αλλά δεν παίζουν γι' αυτό. Ποιοι παίκτες αξίζουν παραπάνω από αυτά που πληρώνονται στον ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι γενικά το έχεις απαντήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή για το ότι πληρώνονται παραπάνω και προσφέρουν λιγότερα αυτό. Α, η υπερτιμολόγηση που τα πρώτα είναι κάτι παράνομο, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, το λέμε με την έννοια, όχι κυριολεκτικά. Ωραία, κοίτα να δεις. Όταν δεν έχεις ξεκάθαρη στρατηγική, σαν κλαμπ, θα πληρώσεις παραπάνω από αυτό που πρέπει. Δηλαδή, άλλο είναι να ψάχνω ένα κενό που έχω. Βλέπω, παραδείγματος χάρη, πέρσι ότι η ομάδα ξεπερνάει τον Γκάνιας.
Ωραία. Μέσα Μαρτίου έχω έτοιμη τη λίστα, που υπάρχει η λίστα, και αγοράζω ή ως ελεύθερο, κλείνω ως ελεύθερο τον παίκτη που έχω τη δυνατότητα αυτή. Ωραία. Αν τον κλείσω μέσα Μαρτίου λοιπόν και τα χαρακτηριστικά που έχει, που θέλω έχει, γιατί διαλέγω μια λίστα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή διαλέγω, δεν είναι 2-3 παίκτες. Ωραία. Και το ποσό θα είναι μικρότερο. Και νωρίς θα έρθει, άρα θα έχει καλύτερες συνθήκες. Άρα αρχίσει η απόσβεση σωστά. Ωραία. Είναι μια λυσίδα. Στον ΠΑΟΚ προτιμάμε να κάνουμε τις μεταγραφές, ξέρω εγώ, μέσα Αυγούστου. Θελέστε και παθέστε. Και θα πληρώσεις και θα αργήσεις και 1000. Και άντε τις προηγούμενες χρονιές που δεν υπήρχε μια δομή, λες δεν πάει στο διάολο, στείνω και το για ομάδα. Τώρα που ήταν έτοιμη η ομάδα και ήθελε ένα στόπερ, ένα κεντρικό χαφ, ωραία, ένα φορ και να μείνει ο Τζάρμα, τελικά είχαμε πολύ περισσότερες αλλαγές από αυτές που θέλαμε. Είμαστε λίγο ακόμα του στην ομάδα βασικά, στην ΠΑΕ, το βλέποντας και κάνοντας. Λέει να δούμε αν θα περάσουμε για να... Νομίζω... Δεν είναι αυτό ρε, για καμία σχέση, δεν είναι θέμα οικονομικό. Όχι, δεν είναι οικονομικό. Θέμα αντιποδοσφαιρικό είναι. Θα πρέπει λοιπόν να συγχρονιστεί σε κάποια φάση η επένδυση, ωραία, με τα αγωνιστικά δεδομένα. Είναι θέμα συγχρονισμού. Εντάξει, και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος. Δηλαδή, είμαι εγώ ο τεχνικός διευθυντής. Εγώ φταίω για όλα άμα γίνει στραβή. Και εγώ θα αποθεωθώ αν είναι όλα καλά. Όχι να το ένα, να το άλλο, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Έναν ο προπονητής, έναν ο μεγαλομέτωχος, έναν ο έτσι και διαλέγουμε όλοι από ένα παίκτη. Αυτά είναι απλά λάθη που τα ξέρουν όλοι. Δεν είναι δηλαδή πυρηνική επιστήμη. Ωραία, και ούτε όταν λέμε κάτι το λέμε για κακό. Πρώτα απ' όλα, εμένα ο μεγαλύτερος δαλγκάς μου είναι ο Σαββίδης, δίνει τζάμπα λεφτά. Τζάμπα λεφτά. Πετάει λεφτά. Δεν θέλω να πετάει ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ λεφτά. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή αισθάνομαι την ανάγκη να τον προστατεύσω πολλές φορές. Δεν μπορώ βέβαια, γιατί όποτε το κάναμε φάγαμε και πινελίκι. Εντάξει. Εντός και εκτός ΠΑΟΚ. Το εντός με πειράζει, το εκτός το έχω συνηθίσει. Λες και έχουμε πρόθεση να, πούμε, να κάνουμε κάτι κακό στην ομάδα. Δεν μας έχουν μάθει 20 χρόνια τώρα, θα μας μάθουν τώρα. Αυτοί ξέρουν τουλάχιστον, άντε, οι έξω δεν ξέρουν. Δηλαδή, μου είναι αυτό που λέγεις και πριν. Δεν λέει κανένας ότι ο χι παίκτη έχει ξεχάσει το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Αλλά το θέμα είναι να επιλέξει ένα παίκτη, να δεις ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και μετά εξετάζεις. Ταιριάζει με αυτό που θέλω να παίξω και με αυτό που θέλω να δείξω στο γήπεδο. Ναι, και εδώ έχει και μερίδιο ευθύνη ο Λουτσέσκου. Δεν γίνεται να μην συμμετέχεις και να μην απαιτείς. Ναι. Ή να δώσει το OK. Ναι, ο Λουτσέσκου έχει την ευρωπαϊκή λογική. Ρε. Εγώ είμαι ότι εγώ δεν είμαι τεχνικός διευθυντής, είμαι προπονητής. Ωραία. Ναι, ρε φίλε, αλλά εσύ θα ζητήσεις χαρακτηριστικά. Και αν ο παίκτης δεν έχει τα χαρακτηριστικά που θέλεις, δεν τον παίρνεις. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο break, θα μιλήσουμε μετά για τα στημένα δημοσιεύματα. Υπάρχουν πολλά στημένα δημοσιεύματα. Για κάποιες διαρροές αστείες, θα μιλήσουμε λίγο για το Σιδηρόπουλο. Γενικότερα. Θα μαζέψει ως τέτοιους θέματα. Σε ταλαιπώρησε χθες το όνομα του Βάθκε θέματα. Βάθκε ή Βέλεθ. Ανακάλυψε παίκτη που λεγόταν Βάθκε. Μέρες στην αρχή είπε υπάρχει Βάθκε. Και σου λέμε όχι, Βάθκε κιόλα. Όχι Βάθκε, ξέρω εγώ. Και μετά πήγαμε στο Βέλεθ. Μετά πήγαμε στο Βέλεθ. Και πάνω σε αυτό έχει ένα like του Νεϊμάρ για κάποιον παίκτη του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Τωμάς Ζακουαρίμπε. Ζακουαρίμπε, γεια σας, δεν υπάρχει. Ο Τωμάς ο γνωστός. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα του ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Ξεκινάει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τώρα. Με αυτό θα ασχοληθούμε από εδώ και πέρα. Με αυτό ασχολούμασταν και πριν. Υπάρχει γενικά μια επικοινωνιακή, για ακόμη μια φορά, μια επικοινωνιακή επίθεση προς τον ΠΑΟΚ. Το τρίγωνο που ελέγχει η ΑΕΚ, το Κυριάκο Σαμαρίδης, Live Sport και Sport 24. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτό το τριγωνάκι. Προσπαθεί να πιέσει τον Σιμιτζόγλου να καλέσει τον. Πώς το λένε, τον Λουτσέσκου. Επειδή είπε ότι υπήρχαν καθεστωτικές πρακτικές, αλλά Χίτλερ στην. Πώς το λένε,
στις δηλώσεις του στην Ρουμανία. Υπάρχει λοιπόν μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν στοχοποιήσει τον Λουτσέσκου, ο οποίος τους υπενθυμίζει κάθε τρεις και λίγο ότι είναι κλέφτες, απατεώνες και τα μόγια. Λογικό σε έναν βαθμό να θίγονται. Θίγονται τα παιδιά. Λογικό είναι. Άμα λες τον κλέφτη, στραβώνει. Ωραία, είναι γεγονός. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι δεν χρειάζεται να γίνει κλίση μέσω άσκησης δίωξης από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για τον Λουτσέσκου. Γιατί υπάρχει κανονισμός, στον κανονισμό υπάρχει άρθρο για δυσμενείς δηλώσεις κατά ποδοσφαιρικών αρχών. Ουσιαστικά λένε ότι είναι δεδομένο δηλαδή ότι πάει προς τα εκεί. Εντάξει, δεδομένο. Και προχωρούν βέβαια και σε πιθανές τιμωρίες που μπορεί να έχει. Είναι το κλίμα που δημιουργούν. Ακόμα και για είσοδο σε αγωνιστικούς χώρους τριών μηνών, λένε. Ναι, και αφαίρεση βαθμών από την ομάδα. Ναι, και για χρηματικό πρόστιμο. Αφαίρεση πλήνας θα έχουμε, άμα συνεχίσετε έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Να δώσουμε και κανένα νεφρό, άμα δεν έχετε. Κάτι άλλο μου έρθει τώρα στο μυαλό, δεν λέγεται. Να δώσουμε. Δεν λέγεται στον αέρα. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει επίθεση και μάλιστα συντονισμένη εδώ και καιρό, καλό θα είναι κάποια στιγμή να υπάρχει και αντεπίθεση. Εντάξει. Αντεπίθεση, ωραία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν ελέγχει μέσα ενημέρωσης. Άντε να έχει πολύ καλές σχέσεις με 2-3 τέλος πάντων, και τα άλλα είναι 53. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη την ώρα του αγώνα χθες, το Γαύρος GR, για να δημιουργήσει κλίμα, έλεγε το πέναλτι βουτιά του Γκάμα είναι πέναλτι. Ναι. Καπάκι, ενώ κανείς ποδοσφαιράνθρωπος του Άρη δεν είπε κουβέντα, γιατί ήξερε ότι ο Σιδηρόπουλος ήταν πενταρίσκιος, υπήρξε μια διαρροή του Άρη για την φάση του Γκάμα, που είναι διοικητική διαρροή και έχει ως στόχο την εκδούλευση προς συγκεκριμένα συμφέροντα. Αφού δεν βγήκε για την πτώση του Σιώπη, είναι προς θετική κατεύθυνση. Αφού τη βγήκε λέω και για την πτώση του Σιώπη, πάλι καλά να λέμε. Πάλι καλά να λέμε, ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας. Δεν είναι εύκολο, επειδή όλοι λέτε για αντίδραση στεριού. Ωραία. Να σου πω ένα παράδειγμα, το λέγαμε και στο διάλειμμα. Είχε η εφημερίδα υψή. Okay. Με πολεμάει ασύστολα. Ναι. Με ψέματα, με λάσπη. Okay. Και έρχεται η στιγμή και μου ζητάει μια συνέντευξη παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Η απάντηση είναι στο μυαλό μου ξεκάθαρη. Ναι, εντάξει. Σε αυτό ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πολιτισμένος. Ναι, να μπει μια τελεία στον πολιτισμό. Ναι. Εντάξει. Ναι, κακός. Παιδιά, δεν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι ναι, δουλειά σου, ρε παιδί μου. Κάτι δουλειά σου, κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν θα μου έρχεσαι να σου κάνω να σε βοηθήσω. Ναι, μην ξαναζητήσει τίποτα. Μαζί σου. Τι? Σε αυτό ναι. Αυτό. Αυτό δεν απασχολεί τον κόσμο, βέβαια. Απλά η αντίδραση μπορεί να είναι πολύ διάστατη. Δηλαδή αυτό που λες είναι ένα κομμάτι. Ωραία. Ένα άλλο που λες είναι κάποια διάψευση, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Αλλά σου λέω τώρα, οι άνθρωποι είναι το κέντρο. Είναι ο όγκος, είναι η μάζα και έχουν να διαχειριστούν μια κοινή γνώμη ηλιθίων. Δηλαδή τα επιχειρήματά τους είναι δημοτικού και υπάρχει αντίκρισμα. Και στο τέλος τι μένει στο τέλος πάντα. Ότι εμείς είμαστε οι αφελείς και αυτοί είναι οι ξύπνοι. Γιατί εμείς ο όγκος μέσω ενημέρωσης που έχουμε την καλή πρόσβαση είναι 3-4 και αυτοί έχουν 104. Γιατί τα ΜΜΕ επηρεάζουν καταστάσεις. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι μέσα στην πόλη, ωραία, που δημιουργούν καταστάσεις κατά του ΠΑΟΚ. Ναι, εδώ λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει κεντρικά η ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ ότι αν είναι έτοιμη για τη μετοπική. Είσαι έτοιμος για τη μετοπική. Ή δεν είσαι έτοιμος για τη μετοπική. Επειδή την χάνει να γνωρίζουμε και 10 πράγματα παραπάνω, δεν είναι ακόμα έτοιμος για τη μετοπική. Γιατί και εμένα, και εγώ είμαι πολεμοχαρής, μου αρέσει. Εντάξει. Αλλά να βγαίνω στον κάμπο γυμνός, στον κάμπο με τα αγκούρια, είναι ένα θεματάκι. Εντάξει. Εδώ οι θεσμοί, ρε φίλε, ο Γιώργος Βασιλιάδης, υπουργός αθλητισμού, όταν μπήκε ο Ιβάν με το όπλο, αυτό το μικρό όπλο, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε μάλιστα. Μικρό όντως. Το νόμιμα, το οποίο είχε νόμιμα πάνω του. Γιατί κάποιοι τον απείλησαν. Ναι, γιατί κάποιοι τον απείλησαν και είναι γνωστό ποιοι. Απλά η αστυνομία δεν ασχολείται με τέτοια θέματα, πεζά. Εντάξει. Ειδικά όταν αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα. Ωραία. Όταν λοιπόν ο Βασιλιάδης έχει βγει και στο Καστελόριζο FM που είπε στην πρόταση ότι δεν βγήκε, βγήκε τελικά, το ψήφισε. Βγήκε. Ναι. Μπράβο, λοιπόν. Ναι. Για να μιλήσει για την απέχθειά του. Παράλληλα, ο υπουργός δικαιοσύνης εκείνη τη στιγμή, ωραία, όταν υπήρχε μη ελεγχόμενος δικαστής,
άφηνε το bullying ελεύθερο για να λυγίσει και να αποφασίσει σύμφωνα με αυτό που θέλει η στημένη κοινή γνώμη, η κατευθυνόμενη κοινή γνώμη, αυτή που επηρεαζόταν από τα συγκεκριμένα μιμιέ. Εγώ τι να βγω να κάνω, πώς θα το κάνω. Εγκληματίας δεν είμαι να απειλήσω. Ωραία. Τα κόζια δεν τα έλεγχω. Αυτοί είναι τόσο ξεφτυλισμένοι που υπερβάλλουν κάθε και λίγο. Τι σου είπε ο Λουτσέσκου, ρε βλάκα, τι σου είπε. Ότι είστε λαμόγια και ότι στην καθεστωτική Γερμανία όλα τα ίδια κάνανε. Απλά πρέπει να αλλάξει και ο Λουτσέσκου το καθεστώς. Να πει ο Τσαουσέσκου, ο Αντωνέσκου, να πει ξέρω εγώ ο Γεωργάκης ο Παπαδόπουλος που σας έκανε και δρόμους, φασισταριά. Όχι, ενοχλεί τις επιφανείς. Ενοχλεί τις επιφανείς της ΑΕΚ. Λογικά και τις επιφανείς του Ολυμπιακού. Οι επιφανείς της ΑΕΚ, τώρα γράφει αυτό. Οι επιφανείς της ΑΕΚ χθήχτηκαν από αυτό που λέει ο Λουτσέσκου. Στα μήπω τώρα που τους, που τους γράφουμε τους επιφανείς αεξίδες. Ένα όνομα δεν είδαμε στο μεταξύ. Είχε είναι επιφανείς, δεν χρειάζεται. Είναι επιφανείς. Είναι γιατροί και δικηγόροι. Είναι αυτοί οι επιφανείς που θα βγάζανε άλλο δήμαρχο και βγάλανε αυτό που δεν θέλει το γήπεδο. Αυτά τσακάλια. Άλλα τσακάλια. Για καταλάβετε τώρα ποιοι. Ποιοι μας γλεντάνε επικοινωνιακά. Αυτοί που ρίξαν το γήπεδο και δεν ξανασηκώθηκε και μετά πήγαν να στήσουν εκλογές στο Δήμο και χάσανε. Εντάξει, είναι τρία συνεχόμενα πράγματα. Αφού απειλούσαν κόσμο και Κοσμάκη, θα σας κάψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ναι, θα κουντούνια από κάτω επισκέψεις. Ναι. Ναι. Αυτή είναι τα λαμόγια, η πλέμπα. Ναι. Αυτή δεν είναι η επιφανής. Οι άλλοι επιφανείς είναι για άλλη δουλειά. Ναι. Των δικαστηρίων που είναι καλή οικιά και δυνατή. Δυνατή. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Ωραία, να ορμάμε. Ωραία, εγώ μέσα, ρε φίλε. Μας βρίζει μισή Ελλάδα. Να μας βρίσουν τα 2-3 τέταρτα, δεν θα μας χαλάσει κιόλας. Εντάξει, δεν αλλάζει κάτι στη ζωή μας. Ωραία, αλλά πώς να ορμήξουμε. Ο άλλος ελέγχει. Πολιτεία, ο άλλος. Οι άλλοι είναι παρεάκι αυτοί, τα μοιράζονται. Είναι μοιρασιά. Είναι. Ελέγχει. Πολιτεία, αστυνομία. Δεν θυμάμαι να. Του Διαμαντίδη το τριόροφο έγινε εξαόροφο σε κάποια φάση και έπεσε. Ανατινάχτηκε. Ωραία. Από τριόροφο πάλι κάτι δεν έφαγε πρόστιμο από την πολεοδομία. Εντάξει. Πώς το λένε. Επικοινωνιακά. Πού να τους χτυπήσουμε. Μόνοι μας παλεύουμε. Και έχουμε και τους εδώ να βάζουν πλάτες συνεχώς. Εδώ γράφτηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι ο Λουτσέσκου δεν είναι σωστό να τα λέει αυτά τα πράγματα πια και για Χίτλερ και τέτοια. Δεν νιώθουν, εντάξει, απλά. Όχι, επηρεάζονται. Ναι, επηρεάζονται από το πολιτικά ορθό. Γιατί είναι πιο πολιτικά ορθό. Ποιο είναι πολιτικά ορθό σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Μου λένε εμένα είσαι κάφρος. Πού είμαι κάφρος, τι έκανα και είμαι κάφρος. Χτύπησα κανέναν, απείλησα κανέναν. Επειδή ο λόγος μου είναι λίγο απαξιωτικός και ειρωνικός απέναντι σε αυτά που γίνονται. Γι' αυτό είμαι κάφρος. Γι' αυτό είμαι κάφρος. Επειδή η γραφή μου είναι λίγο διαφορετική από τα όσα έχετε συνηθίσει, ξέρω εγώ, από εδώ, που υπήρχαν μόνο σχέσεις εξάρτησης με μέσα της Αθήνας τόσα χρόνια. Εγώ, ρε φίλε, δεν αισθάνομαι ότι θα χάσω τη δουλειά μου. Ας τη χάσω, θα βρω άλλη. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αυτό, δηλαδή, σου δίνουνε ταμπέλες. Α, ο Κόλκας είναι κάφρος. Τα επιχειρήματά μου, αν τα απαντήσει κανείς, δε. Τα επιχειρήματά μου. Μπορεί να με εξηγήσει κάποιος γιατί ο Σιμιτζόγλου δεν κάλεσε πέσει το Μυραλάς. Και κάλεσε φέτος το Πασχαλάκι. Να το καταλάβω. Απαντήθηκε ποτέ αυτό το ερώτημα. Ποτέ. Θα μου εξηγήσει κανείς γιατί υπήρχε δημοσίευμα στο γνωστό Blogspot που έχει περισσότερες διαφημίσεις από το CNN Turk. Ωραία. Γιατί. Ωραία, υπάρχει δημοσίευμα για τον Λουτσέσκου και όχι για τον Μυραλάς. Ή για τον Μαρινάκη. Για τον Μαρινάκη. Χούντα, ο Τσίπρας, Χούντα αυτά. Εντάξει, προφανώς η Χούντα μας αρέσει. Δεν είναι προσβάλλει στην Ελλάδα. Την προσβάλλει όταν συγκρίνει με την ναζιστική Γερμανία. Ναι. Ωραία. Που οι εκπρόσωποι της ναζιστικής Γερμανίας θα φτάσουν στο 10% με τα κατακριτήρια που κάνετε σε λίγο. Εγώ λοιπόν, φίλε, θα έπαιρνα μία κάμερα. Σαν όχι, να πάω. Και το άλλο, και το άλλο, και το άλλο θα σου πω. Ωραία. Γραφική Θεσσαλονίκη, γράφει ένα βόδι τις προάλλες σε μια συνάδελφο. Συνάδελφος κιόλας, στο Φιλελεύθερο. Βλέπω τα μούτρα του, αυτά τα με γυαλιά. Αυτά τα με γυαλιά. Αυτά τα με γυαλιά. Ωραία, ναι. Τα σοφιστικέρα, εγώ μου είναι ζώντα, απλά σε άντρα το ίδιο, ναι, αυτό. Εντάξει. Αυτή στη Θεσσαλονίκη είναι όλη γραφική. Ρε ζών, σκότωσες ένα παιδάκι στο πεζοδρόμιο
Ωραία. Που δεν μπορούσε να... Ένα τοξικομανί που σερνότανε, ξεφτυλισμένε. Γιατί αφού θες να το πάμε γεωγραφικά, θα στο χρεώσω. Επειδή μου χρεώνεις εσύ την Παναγία Darth Vader. Εντάξει. Μου τη χρεώνεις. Ωραία. Σου χρεώνω τη δολοφονία του παιδιού. Που σερνόταν στο έδαφος. Κολόμαγκα. Είμαστε εμείς οι γραφικοί και εσείς οι τιμονεχάσκοι. Στο μεταξύ, άλλη αλληλεγγύη, εντάξει. Ναι. Το μόνο που δεν έχει γραφτεί είναι το παιδί αυτό που όντως σερνόταν στην κυριολεξία. Εντάξει. Είχε πάνω του, ας πούμε, δύο μπαζούκας. Ναι, ναι. Ναι. Άρα ο καημένος. Ο... Μα φαίνεται από τα μούτρα τώρα. Α, εντάξει. Τέλος, εντάξει. Δηλαδή, τι να κάνει, να πει τώρα. Θα έπρεπε λοιπόν να σταυρώ εγώ μια κάμερα σαν πάει ΠΑΟΚ. Ναι. Έχουμε τον εξοπλισμό. Ναι, θα πήγαινε στο γραφείο του Τσιμιτζόγλου καρφί. Ναι. Η κάμερα στον νόμο. Ναι. Έχουμε και κάμερα με πάρα πολύ καλού. Και τον έλεγα, γιατί δεν καλέσετε τον Μυραλά. Και θα κάτσω εκεί 20 λεπτά μέχρι να μου απαντήσει. Και θα βάλω το βίντεο στη δημοσιότητα. Θα το κάνει για μπαλό, ρε φίλε. Σε ένα πρωτάθλημα αστείο, με αστείου αθλητικού δικαστέ, με αστείε καταστάσει. Πού είναι η λάκα. Θα το κάνει για μπαλό. Πού είναι η λάκα. Ότι μέσα σε αυτόν τον πόλεμο. Να δούμε και τα μούτρα του, του Σιμιτζόγλου. Θα σου πω ποια είναι η λάκα. Ότι μέσα σε αυτόν τον ταλαβέρι όλο ασκούνται πιέσει υπογείω. Και εκεί που όταν είσαι θέση άμυνα, μπορεί τέλο πάντων να εμφανιστεί ο Χ Σιμιτζόγλου, όχι ο ίδιο δηλαδή, και να σου κάνει μια ψιλοεξυπηρέτηση. Ωραία. Άμα πας και το ορμήξεις, σε σένα έχει κάνει ψιλοεξυπηρέτηση, στους άλλους έχει χορεύει breakdance. Ωραία. Ναι. Άμα πας και το ορμήξεις, θα σου πει καλά ρε, εγώ που τότε, το Δεκέμβρη, αυτή είναι η λάκα που έχουν πέσει. Όχι ρε φίλε, κανένα ταλαβέρι με αυτούς. Όχι με το Σιμιτζόγλου μόνο. Κανένα ταλαβέρι. Με μέσα που ξέρεις ότι είναι εξαρτώμενα. Με θεσμικά όργανα τα οποία υποτίθεται, τώρα δηλαδή μας κάνουν χάρη που θα κάνουμε το γήπεδο. Με δικά μας λεφτά το κάνουμε, παιδιά. Αν θέλετε, μην δώσετε το χώρο και εμείς θα βγάλουμε μία έρευνα το τι στοιχίζει στην τοπική κοινωνία, το ότι εσείς είστε βόδια. Αυτοί δεν έχουν μπέσα, ρε. Δεν μπορείς να τα λαβερίζεσαι μαζί τους. Αυτοί θα πρέπει να σε φοβούνται. Αυτοί τη βγάζουν μέχρι τώρα με ένα απλό χτύπημα στην πλάτη. Γιατί έχεις την επαρχιώτικη αφέλεια. Κάθεσαι με αυτούς στο ίδιο τραπέζι. Ποτέ δεν τους πιστεύεις. Νόμος. Αθηναίος είμαι. Τα έχω ζήσει. Εγώ έφυγα από την Αθήνα, πήγα σε συναυλία, στους Rotten Christ. Ωραία. Και είχα φρικάρει τόσο πολύ με αυτά που γινόντουσαν κάθε μέρα, που κατέβηκε ο Σίφης με ένα πούλμαν από το Wizard. Ωραία. Για τη συναυλία και μπήκα στο πούλμαν. Ούτε τα ρούχα δεν πήρα. Τόσο πολύ είχα φρικάρει. Ρώτα το Σίφη, θα τα πει. Ούτε τα ρούχα δεν πήρα. Για συναυλία μπήκα, μετακόμιση έκανα. Δεν τους πιστεύεις αυτούς αγόριμο, ό,τι και να λένε. Είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες, παρτάκηδες, δεν έχουν μπέσα, δεν μπορείς να δουλέψεις μαζί τους. Και σε θέλουν στο ρόλο του γραφικού του Φουκαριάρη. Δεν είναι όλοι. Έτσι μάθανε. Μα όχι, αφού κάνουν τη μοιρασιά, γιατί να πεις εσύ. Να τους πάρεις πίτα. Και δεν είναι όλοι. Εγώ τόσο καιρό δουλεύω με Αθήνα. Ωραία. Έχω διαλέξει 10 ανθρώπους στη ζωή μου, από τα 5 εκατομμύρια, οι οποίοι αυτό που λέμε ισχύει, υπάρχει γρηγοράδα και κάνουμε δουλίτσα. Ωραία. Από εκεί και πέρα, το τι παπατζηλίκι έχω ζήσει, είναι εκτός ορίων. Ευτυχώς εγώ έχω τις άμυνες και ξέρω ότι αυτός που μεταΐζει, μεταΐζει. Δηλαδή θα με φάει μόνο όταν το θέλω εγώ. Αν με φάει απλά δεν γίνεται. Απλά. Πρέπει να φύγει από πάνω μας αυτή η υπαρχιώτικη αφέλεια. Δεν μπορεί να συνεχίζει αυτό το πράγμα. Πρέπει να βάλουμε κανόνες. Ένα, δεν μιλάμε μαζί τους. Είναι λαμόγια. Ξεκινάμε τα βασικά. Δεν μιλάμε. Δύο, πολιτεία. Έλα εδώ αγοράκι μου. Τι έχεις να προσφέρεις. Ένα, δύο, τρία. Τι έχω να σου προσφέρω. Ένα, δύο, τρία. Ωραία. Δείξε, κάνε κάτι. Δείξε φως και έρχομαι. Όχι τους αφαντάω, τους αφήνω καν βόλτες στην έκθεση. Ωραία. Υποσχέσεις και μετά τον επόμενο Μάιο δηλώσεις προγραμματικές για το ίδιο θέμα που είχαν κάνει τον προηγούμενο Ιούνιο. Απλά ρε παιδί μου, στην προκειμένη περίπτωση αυτό που σε εκνευρίζει καθημερινά είναι ότι κάθε μέρα θα δεις κάτι για σένα. Δηλαδή τη μία μέρα θα είναι για τον Πασχαλάκη, την άλλη μέρα θα είναι
για τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Την τρίτη μέρα θα είναι αυτό το σημερινό της Live Sport. Αύριο μπορεί να είναι. Μα είναι η τακτική τους, αγάπη. Ναι, αυτό είναι κάθε μέρα κάτι. Κάθε μέρα κάτι ανακαλύπτει. Εγώ αν ήμουν, παραδείγματος χάρη, μεγαλομέτωχος, γιατί ο μεγαλομέτωχος αποφασίζει. Βέβαια. Εντάξει, οι άλλοι είναι στελέχοι, να το καταλάβουμε αυτό. Ο Χ Κόλκας που θα μπορούσε να είναι στέλεχος σε μια ΠΑΕΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του. Προφανώς, παίρνει μια στιγμή. Παίρνει μια κεντρική γραμμή. Ναι. Ωραία, ναι. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί να δεις τι καφέδες θα έκανα αν ήμουν μεγαλομέτωχος. Θα έβγαινε στα LED της μάνας. Ναι, ναι. Ναι, στα LED. Εσύ πας τώρα με πολιτισμό να χτυπήσεις αυτό. Όχι να χτυπήσεις, ναι. Να αντιμετωπίσεις όλο αυτό το πράγμα. Δεν αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα με μπέσα. Ναι. Αυτοί θέλουν χτυπήματα όλη την ώρα. Τι θα κάνεις, χτυπήματα όμως έξυπνα. Ωραία, να το κάνεις τον άλλο να αισθάνεται άσχημα, να του δίνεις ότι, αδερφέ, είσαι βλάκας. Εσύ γι' αυτό όλο αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου τους βγάζει τόση αντίδραση. Γιατί άμα ήξεραν ότι αυτά που λένε ψέματα δεν θα ασχολιόντουσαν. Εσύ, άμα σου πει κάτι, κάποιες ψέματα θα πεις, δεν θα ασχοληθώ μαζί του. Θα ασχοληθείς. Όχι. Ή μπορεί να ασχοληθείς για 5 λεπτά. Όχι ναι, για γιατί αγάπη μεγαλώσανε με προπονητές στον ΠΑΟΚ που κοιτούσαν τις δημόσιες σχέσεις. Τώρα, παιδί μου, εκεί φαίνεται ότι το προκαλεί. Εκεί φαίνεται ότι όσο το κάνει προκαλεί εκνευρισμό και πετυχαίνει. Έχει δηλώσει προπονητής του ΠΑΟΚ Σταύρος, το έχω ξαναπεί. Δημόσια και όλα σε ραδιόφωνο. Έχω θέμα με αυτό γιατί μου έκοψε το δρόμο να δουλέψω σε μια από τις μεγάλες ομάδες των Αθηνών. Προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτούς θέλανε λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Αυτό δεν θέλουν τον Λουτσέσκου. Μα εκνευρίζονται. Μα το μεγάλο ατού του Λουτσέσκου είναι ότι δεν είναι νηστικός. Καταλαβες. Από εκεί ξεκινάει. Ναι. Και εσύ δεν είσαι νηστικός πλέον. Βάλα τους. Αλλά βάλα τους συντονισμένα, έξυπνα. Όλοι σε μια στρατηγική. Όχι ότι σήμερα είναι καλός ο Βασιλιάδης, μας έκανε μια χάρη, αύριο είναι κακός ο Βασιλιάδης. Και εμείς από δίπλα να λέμε, πάτε καλά. Δηλαδή... Για να το κλείσουμε. Θα πρέπει σιγά σιγά και ο ΠΑΟΚ να αρχίσει να μην ξεχνάει. Δηλαδή όπως δεν ξεχνάει ο Λουτσέσκου, ναι. Να μην ξεχάσει δεν ξεχνώ. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήθελα να σου πω. Γιατί αυτοί τώρα ποντάρουν και σου λένε ότι να, δεν μιλάει κανείς άλλος στον ΠΑΟΚ. Μιλάει κάθε εβδομάδα ο Λουτσέσκου. Επειδή δεν υπάρχει γενικότερη υποστήριξη σε αυτό το πράγμα. Κόλκας, γράφει ξέρω κάποιο Βασιλόπουλο, γράφει κάποιο του Σορμπαζόπουλο. Δεν ποντάρουν. Βγαίνουν οι χαζοί, μαλώνουν όλη την ώρα, δεν γίνεται έτσι. Στέκονται στην ΠΑΕ ότι δεν μιλάει όσο μιλάει με ο Λουτσέσκου κάθε εβδομάδα. Όχι, και χτυπάνε τον Γιωργάκη του Σαβίδη. Ωραία. Ναι. Ναι, και εκεί. Ναι. Και εκεί είναι αλλά, και αυτό. Και αυτό δεν είναι συντονισμένο. Εκεί όμω έχει δώσει πολλά πατήματα, Σταύρο. Εκεί του βάζουν μπρίζε, ξέρω εγώ, τσούπανε βάζει κάτι. Όχι, είναι στρατηγική και εκεί. Δεν είναι. Δεν έχει να κάνει με τι προθέσει του. Έχει να κάνει ότι απέναντί του δεν θα δει, ξέρω εγώ, χτύπημα στην πλάτη. Ναι, στην περίπτωση όμως του Γιώργου Σαβίδη υπάρχει και μια προκατάληψη γιατί έχει κάνει και κάποια πράγματα που ξέρεις... Καλά, από αλάθητο στο πρώτο που θέλει αυτό το χριστιανί. Βαναμάρτος, πρώτος, το λίθο, βαλέτο. Βαλέτο, βαλέτα, give me five. Σε αυτή την περίπτωση, ρε παιδί μου, είναι εξής, τον αντιμετωπίζουν και λίγο, όχι τώρα τι ανέβασε ο Γιώργος Σαβίδης και... Είναι όλο αυτό το πράγμα, το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, κατάλαβες. Αλλά φταίει και αυτός, έχει μερίδιο ευθύνη. Ναι, ρε, να σου πω κάτι. 25 χρόνια ήταν το ξεκίνησε, 24. Ρε, μαζί σου, εγώ χειρότερα θα 24, έκανα. Ναι, αυτό μου. Λέμε. Δηλαδή, αλλά αυτοί δεν θα το δουν ποτέ εγώ αυτό. Το λέω, εγώ το λέω τουλάχιστον. Εμείς το λέμε. Αυτοί δεν το παραδέχονται καν. Όλοι θα κάνουμε χειρότερα στη θέση του. Να είσαι σταυρό στη θέση του Γιώργου Σαβίδη. Φυλακή. Έκανε ρε, κάτι. Που κάνει ο Γιαννακόπουλος. Θα ήταν τίποτα τέσμα, τίποτα. Τίποτα. Το TPG θα ήταν light μπροστά. Κοίταξε τι θέλω. Θα φεύγαν όλοι οι ακολουθοί του και θα το όνειρό μου. Το όνειρό μου. Θα αφήναμε 10 ακολουθούς. Ξέρεις το όνειρό μου. Και όχι στα 25, τώρα πήγες. Να μου πει ο ΠΑΟΚ ένα μήνα, κάνω ό,τι θέλεις. Έχεις το δεύτερο, κάνω ό,τι θέλεις. Ωραία. Κάνω ό,τι θέλεις, εννοώντας ότι θα έχεις ένα πόστο. Φροντιστής, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Έχεις ένα πόστο, κάνω ό,τι θέλεις. Ωραία. Ένα μήνα. Αμισθή, δεν θέλω λεφτά, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Δεν παίρνουμε λεφτά. Μακριά. Τα λεφτά είναι σατανάς. Μακριά από μέσα. Και δεν φέρουν την ευτυχία. Ναι, δεν φέρουν την ευτυχία. Ναι. Νομιμοποιούσες το στην επόμενη κουμπί αλλάζουμε θέση. Δηλαδή, το πω αυτό στο Βασιλιά, θα το κοιτάει σαν χάνος. Εγώ με το Βασιλιά. Να καταγγείλω για ακόμη μια φορά από αυτό το μικρόφωνο το πόσο κακό έχει κάνει ο Στέλιος Καταντζίδης στην ελληνική κοινωνία. Ο μίζερος αυτός ο άνθρωπος, ναι. Ναι. Ας είχα την υγεία μου και εσύ ήμουν φτωχός. Ναι. Τα λεφτά δεν με γιατρεύουν, ναι. Το ξέρω δυστυχώς. Ναι, εντάξει, το πει. Μιλάμε για. Όχι ψέμα. Ναι. Καλά, εγώ είμαι βασιλιά. Εγώ είμαι βασιλιά. Είμαι παιδιά, δεν ξέρω. Του υπόλοιπου δεν είναι. Όπως λέει και ένα φίλο μου, καλύτερα να κλαις μέσα σε μια Mercedes με το δερμάτινο το κάδισμα και από το να κλαις ένα λάντα ή να κλαις το παγκάκι. Θα κλαίω στις Mercedes μου με το δερμάτινο, με το air conditioning. Θα κλαίω εκεί.
Η διαφήμιση είναι 200 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε 5 λεπτάκια πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό περίπου. Περίμενε το Σταύρο να έρθει για να πεις για τον Ζορμπά. Πώς το είπαμε. Είμαι έξαλλος, ρε. Βασικά όχι με τον Κυκλώνα, εντάξει. Όχι Τυφώνας, Κυκλώνας. Κυκλώνας. Έχει διαφορά, αγάπη. Δεν ξέρω ποια είναι διαφορά. Με αυτόν που εμπνεύστηκε το όνομα, δηλαδή. Έρφυλε, ναι, πρέπει να, τον Κυκλώνα Ζορμπά. Πρέπει να το σκέφτηκε 1,5 λεπτό για να βγάλουν τον Κυκλώνα Ζορμπά. Καλά, γενικά δεν έχω καταλάβει πώς βγαίνουν τα ονόματα σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά άλλο κομμάτι αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Όχι, είναι καθαρά έμπνευση τη στιγμή. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο. Πώς το πούμε, Ζορμπά. Εντάξει, λογικό, λογικό. Υπάρχει πάντως κίνδυνος, όπως διαβάζουμε, να αναβληθούν κάποια παιχνίδια της αγωνιστικής που έχουμε, της πέμπτης αγωνιστικής. Το Σάββατο παίζουν Παναθηναϊκός Πας Γιάννινα, Όφι ΑΕΚ, Λάρισα Πανετολικός και την Κυριακή Απόλλωνος Μύρης Πανιώνιος, Λεπαδιακός Ατρόμητος, Άρης Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολλά μποφόρ. Σε ορισμένα σημεία στην Ελλάδα λέει σου ξεπεράσουν και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό θα επηρεάσει τις πτήσεις ενδεχομένως. Ναι. Τα δρομολόγια στα καράβια και γενικότερα. Λέει κυρίως για τους αγώνους Σαββάτου, νομίζω. Δηλαδή πιο λίγο για Κυριακή, κάπου ναι. Διάβαζα πριν. Τώρα αυτό δηλαδή μέχρι πότε θα αποφασιστεί, ας πούμε. Αύριο, ξέρω εγώ. Όχι, είμαστε βλέποντας και κάνοντας. Είμαστε. Να ξημερώσει το Σάββατο, στιγμή. Να δούμε τι καιρό θα έχει και θα δούμε. Πάρε καλά, φίλε, δεν χρειάζεται να πας στην Αθήνα. Ξέρω ότι το ήθελες πάρα πολύ να πας στο ΠΑΟΚ. Ότι το πολέμησες για να πας, ρε παιδί μου, αλλά σου είχε κάτι προσωπικό. Και για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορείς να πας, έτσι δεν είναι. Αγαπημένο γήπεδο το Καραϊσκάκι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Το κλασικό πρόγραμμα από θεραπεία για όσους έπαιξαν χθες βασική. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Ο Ελ Καντουρί θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία το μεσημέρι. Ναι. Μεσημερό απόγευμα. Υπάρχει μια αισιοδοξία πάντως ότι ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Κάτι. Αλλά και των πραγμάτων, εντάξει, είναι λίγο ένα αμφιβόλο η συμμετοχή του στο ντέρμπι, όπως για να το κάνουμε. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε και τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Αυτή την ώρα ξέρουμε ότι αυτό που ισχύει είναι ότι και ο Άρντα δεν υπολογίζεται. Τώρα μιλάμε. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι μέχρι την Κυριακή. Μπορεί να αλλάξει. Πιθανότητα όχι, λέω εγώ. Ναι, πάντα εντάξει. Υπάρχει αυτό. Ναι, εντάξει, ναι. Υπάρχει έτσι ένα ενδεχόμενο. Ουσιαστικά αύριο και το Σάββατο είναι οι δύο προπονήσεις. Πας την Κυριακή για τον αγώνα. Δηλαδή από αύριο λίγο να ξεκινήσουν οι πρώτες δοκιμές, το Σάββατο λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι έχουμε και εικόνα. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι λογικά θα παίξουν όσοι δεν παίξαν χθες και αυτοί που βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση. Θα οπότε θα έχει πάλι κανονικά. Ο Μάτος, ο Βιερίνια. Το αποκλείς να μείνει ωραίο. Το αποκλείω, ναι. Με βάση και τη χθεσινή του εικόνα. Το αποκλείς. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Εντάξει, ήταν απλά σοβαρός. Στις εξόδους του, οκ, okay, δεν είχε κανένα θέμα. Θεωρώ βέβαια την επιστροφή του Πασχαλάκη, ναι. Mm. Εγώ προσωπικά, Μάτους δεξιά, Βιερίνη αριστερά, Βαρέλα Κρέσπο, ναι. Μαωρίσιο Κάνιας, Πέλκας. Πρίγιοβιτς και το θέμα είναι τα άκρα. Ο Λιμιός θα είναι ένας, θεωρώ. Ναι. Και ο άλλος θα είναι ο Ελ Καντουρί, αν είναι υγιής. Καλά. Ναι. Αν δεν είναι υγιής, θα είναι ο Μπίσεσβαρ. Αυτά είναι τα κουκιά, είναι μετρημένα. Και τουλάχιστον. Από τη στιγμή που δεν προέκυψε κάποιο που να προβληματίσει ευχάριστα το Λουτσέσκο, ότι είναι σε καλή κατάσταση. Όχι, εντάξει, και από του υπόλοιπου. Από του υπόλοιπου, από τη στιγμή που ο Βαρέλα δεν έπαιξε, ξεκουράστηκε, Βιερίνια ξεκουράστηκε, Μαωρίσιο ξεκουράστηκε, αυτοί σίγουρα επιστρέφουν. Ο Πρίγιοβιτς πήρε λίγο χρόνο. Μπήκε στο 87, αν θυμάμαι καλά. Είναι εντάξει, και αυτό πήρε ουσιαστικά ένα παιχνίδι. Νομίζω νωρίτερα μπήκε. Νομίζω στο. Γύρω στο 75, εγώ. 78. 78, φίλε. 78. Ναι. Δεν νομίζω να ήταν στον αρχικό σχεδιασμό να μπει ο εκθέσεις ο Πρίγιοβιτς. Μπήκε για να αλλάξει λίγο την εικόνα του αγώνα, έτσι όπως εξελίχθηκε. Ναι, γιατί νομίζω και με τις δύο αλλαγές το ημίχρονο άλλαξε η εικόνα. Στο 60 δηλαδή ο Άρης ισορρόπησε ουσιαστικά, κάπου εκεί. Εννοείται πως δεν υπάρχει καταπώνηση επειδή έπαιξε 10 λεπτά. Okay. Όχι, να μην είμαστε υπερβολικοί. Όχι, εντάξει. Και το άρα και μπήκε. Θα είναι κανονικά στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Κυριακής. Ναι, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα και για τον Πρίγιοβιτς. Τώρα ουσιαστικά τα άκρα είναι. Να δούμε. Και κυρίως τα αριστερά. Που θα το ρυθμίσει όλο αυτό ο Ελ Καντουρί. Αν είναι καλά. Αν είναι καλά, θα παίξει. Δηλαδή σήμερα το απόγευμα θα έχουμε εικόνα, νομίζω, και για την Κυριακή, γιατί θα ξέρουμε αν θα είναι διαθέσιμος ή όχι. Λοιπόν, μαζί μας είναι στοίχημα.gr.
Μπορείτε να μπαίνετε στοίχημα.gr και να βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις για όλα τα πρωταθλήματα. Κύπελο, Europa League, Champions League από εβδομάδα ξανά. Πάλας από το ζαχαροπλαστείο με γλυκά σιροπιαστά, τούρτες, παγωτό και όλα τα καλά εκεί, με δύο καταστήματα, Ελευθερίου Βενιζέλα 138 στη Νεάπολη και Αγίου Παντελεήμων 25 στην Πολύχνη, και Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Σταύρο, τι έγινε? Είπαμε λίγο για τον κυκλώνα. Μίλησε μας λίγο ένα λεπτό για τον κυκλώνα. Ωραία, εξηγήστε μου τι είναι αυτό, γιατί το χάσα. Είναι ένας κυκλώνας για το όνομα Ζορμπάς. Είναι ένας κυκλώνας ο οποίος κάποιος φωστήρας τον ονόμαζε Ζορμπά. Δηλαδή πρέπει τον έχω εικόνα να στείλει το κεφάλι του τι όνομα να βγάλουμε. Και του ήρθε ο Ζορμπάς. Ναι. Γιατί κάνεις επικές. Από αυτό λες, για το στροβιλισμό. Ο Δερβίσης. Ναι, ο Δερβίσης. Περίεργο. Ξέρουμε ποια είναι η διαφορά κυκλώνα με τυφώνα. Τυφώνα, άστο αγάπη. Άστο. Απλά πάνε σπίτι σου, κλειδώσου. Μύγεις προς τα έξω. Και ναι, ειδικά τώρα σε αυτά τα μεγέθη δεν είσαι για δρόμο. Ναι. Και με τα παπούτσια αυτά, ο τυφώνας. Με τα παπούτσια αυτά, με τα ξυλοπόδα. Ο κυκλώνας είναι ένα κλικ πιο κάτω από τον τυφώνα. Α, ωραία. Αισιόδοξο. Δυνατή άνεμη τις τελευταίες μέρες και οι προβλέψεις είναι για ακόμα πιο δυνατούς. Αναβλέπει το παιχνίδι του Ηρακλή στην Άξο. Ναι, γι' αυτό, ναι. Αλλά εγώ στο Ιόνιο είδα ότι εκεί πώς είναι ο κυκλώνας Άγιος Σπυρίδωνας. Στη Ζάκυνθο λέει έχει θέμα. Στη Ζάκυνθο. Άγιος Διονύσιος. Άγιος Διονύσιος, η Ζάκυνθο. Δεν ξέρουν τι διαβάζει τις εκκλησίες και μετά. Μπορεί να πιάσουν, λέει, Σταύρο, οι άνεμοι και 200 χιλιόμετρα την ώρα και να επηρεάσει αυτό τη Σούπερ Λίγκα. Δεν νομίζω εγώ να επηρεάσει, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Μίλαμε βέβαια και με καλά λόγια. Όπως είπα και στο Στέργιο Σταύρο, πάλι καλά που έχετε και οι δύο ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψετε προς τον Πειραιά. Οπότε... Το θέλαμε πάρα πολύ. Ναι. Οπότε εντάξει, απλά περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν κανονικά οι αγώνες ή όχι. Εντάξει. Μέχρι τελευταία στιγμή, λογικά. Νομίζω θα γίνουν κανονικά. Ναι, τώρα πολύ μου φαίνεται εσύ όλη η αγωνιστική. Τώρα, αν υπάρχει θέμα σε κανένα δύο αγώνες, οκ. Okay. Θα το δούμε. Λοιπόν, είπαμε και για την προπόνηση, είπαμε και για τον κυκλώνα. Θα βγάλουμε Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι, σε... να μας πει τι γίνεται με τον κόσμο που δεν κατάλαβε κανείς μας χθες με την τέτοια τι έγινε ακριβώς. Ναι, γιατί ήταν το παιχνίδι και το χάσαμε λίγο. Έχει και σήμερα φιλικό. Νομίζω στις 7, ναι, αν θυμάμαι καλά. Στις 7, στο Περιστέρι. Με το Περιστέρι. Ναι. Θα παίξει μάτς σήμερα η. Πλέον η αρμάδα, πλέον η αρμάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Η μεγαλύτερη φανέλα, πιο βαριά φανέλα. Είδα ένα βίντεο στα social media. Ναι. Είναι πάρα πολύ, θα γίνει μάλλον πάρα πολύ ωραίο η μπουτίκ τη ΚΑΕ. Είδα ένα βίντεο, είναι πανέμορφο. Σύφης, γνωστός, είναι πανέμορφο. Καλά, ο Σύφης μπορεί να σου κάνει, ωραία, ναι, το μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Διαστημόπλιο. πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ, θα σου το δείξω το βίντεο μετά. Τον έχουμε. Πάμε στο Μοσχοβίτη. Καλησπέρα. Νίκο. Τι έγινε, Νίκο, θα μας πεις, έγινε ο γκος. Χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Υπάρχει αγωνία, φίλε, για τον Γκος. Επειδή χθες το χάσαμε λίγο, ήμασταν εμείς στο γήπεδο. Διαβάσαμε αγωνία, το κείμενο, αλλά από κόσμο. Η αγωνία. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι φτηνά τη γλίτωσε. Αν σκεφτούμε τους φόβους που υπήρχαν αρχικά, το γεγονός ότι θα μείνει περίπου 20 μέρες εκτός λόγω μιας κάκωσης στον έσω πλάγιο, είναι πολύ μικρό το κακό σε σχέση με τους φόβους που υπήρχαν. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Γκος δεν θα λείψει από κάποια παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι. Ο Γκος θα χάσει τις πρεμιέρες του κυπέλου με τον Πανιόνιο, του πρωταθλήματος με το Ρέθινο, της Champions League με τη Βενέτσια. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι ήθελε και ο ίδιος λίγο να είναι εκεί, γιατί και το προπονητή της Βενέτσια τον είχε εκεί και δύο χρόνια έζησε πολύ καλά στην Ιταλία. Και νομίζω ότι η επιστροφή του, αν όλα πάνε καλά, θα είναι κάπου στις δεύτερες αγωνιστικές, ή μάλλον στη τρίτη αγωνιστική του αφήματος, ίσως στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Δηλαδή, δύσκολο το βλέπω αρκετά να παίξει με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, γιατί ξεκινάει στο πρωτάθλημα αρχικά με το Ρέθινο, πηγαίνει να παίξει στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ και μετά υποδέχεται τον Προμηθέα. Νομίζω ότι εκείνη την εβδομάδα παίξει με την γερμανική Telekom Bonn στο Παρατάκι και με τον Προμηθέα. Κάπου εκεί η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος ο Γκος. Οπότε σε αυτά τα δύο τελευταία φιλικά που δίνει, σήμερα ένα στις 7 στο Περιστέρι, φιλικό που έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα πάνε για τους πυρόπληκτους, και αύριο στις 5 με την Κίνη,
είναι οι τελικές πρόοδες του ΠΑΟΚ χωρίς τον ΚΟΣ, αλλά με τον, με τον Γιάννη Αθηναίου. Πρώτη φορά. Σημαντικό. Δεν άκουσα, άλλη μία. Για πρώτη φορά λέω Αθηναίου. Για πρώτη φορά, ναι. Είναι κάτι σημαντικό γιατί ουσιαστικά ο Αθηναίου από αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε να προπονείται μαζί με την ομάδα, να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα έχοντας ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα στη ΓΑΠΑ που το κουβαλούσε από πέρσι ουσιαστικά. Και σε αυτά τα δύο φιλικά θα είναι μαζί με την ομάδα, θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι ένας απλός παίχτης που έλειπε και ξαναμπαίνει. Είναι σημαντικό σε αυτό που θέλει να κάνει ο Ηλίας Παφεδοδόρου φέτος, ο Αθηναίου. Οπότε ναι μεν, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον ΚΟΣ στο ξεκίνημα, αλλά αναμένεται να έχει τον Αθηναίου, θα το δούμε σε αυτά τα δύο πρώτα φιλικά. Και σιγά σιγά το δούμε πώς μπαίνει μέσα στην ομάδα. Επίσης δεν ταξίδευσε στην Αθήνα ο Τζόρντιν Ουίλιαμς, ο οποίος είχε ένα θέμα στο Πέλμα σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση και δεν ακολούθησε την αποστολή. Εκτός ήταν φυσικά και ο Τσόχλας. Επί της ουσίας η μία απουσία είναι αυτή του Γκος, που είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει και μέσα από τα δύο τελευταία φιλικά και γενικά μέσα στις επόμενες προπονήσεις και σε αυτές που γίνανε, όσο μπορεί να βρει έναν τρόπο λειτουργίας χωρίς τον Αμερικανό, που ήταν για την αρχή. Το λέω όχι, γιατί... πάντως το έχει έθιμο. Να ξεκινάει τη χρονιά ναι, χωρίς τον Κογκάρ. Ναι. Δηλαδή είναι... ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια, Σταύρο, έτσι όπως ήταν η κατάσταση με τον Γκος, δηλαδή όποιος είχε επαφή με κάποιον από την ομάδα μετά την Τουρκία, το γεγονός ότι λείπει 20 μέρες είναι σαν θαύμα, ακούστηκε. Ναι. Γιατί πραγματικά ήταν όλοι πολύ μαγκωμένοι, γιατί είναι γόνατο. Έτσι, και όταν είναι γόνατο, αν δεν κάνεις την εξέταση την κανονική για να ξέρεις τι ακριβώς είναι, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Και φυσικά μπορούμε να φανταστούμε μια κατάσταση που να έμενε ο Γκος πολύ καιρό έξω, να έρθει ο ΠΑΟΚ να βγει στην αγορά να βρει παίχτη, αναγκαστικά κάποια στιγμή, είτε τώρα είτε λίγο πιο μετά, και να έχανε ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Γκος τα οποία δεν νομίζω ότι μπορείς να τα βρεις εύκολα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορείς να βγεις στην αγορά και να βρεις τέτοια χαρακτηριστικά. Εντάξει, τα έχει όλα. Εκτέλεση ναι. Με τρίπλα, εκτέλεση σε πρώτο χρόνο, διείσδυση, assist, εντάξει, λίγο με την ναι. Άμυνα είναι η μανομένη. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο το κομμάτι της προσαρμογής της ομάδας χωρίς αυτόν, γιατί στα φιλικά στα οποία έπαιξε, συνέχισε από εκεί που σταμάτησε πέρσι, δηλαδή δεν ήταν ότι ξέρεις, χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής, μπορεί λίγο προετοιμασία να τον κράτησε λίγο πιο πίσω. Στα φιλικά τα πήγαινε εξαιρετικά. Οπότε η ομάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί χωρίς έναν παίχτη που ξέρει ανα πάσα στιγμή ότι αν ζοριστούμε θα δώσουμε την μπάλα εκεί και θα πάρει αυτό την επίθεση και την απόφαση. Και γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό ότι μπαίνει τώρα ένας παίχτης του Αθηναίου που κι αυτός αναμένεται να έχει έναν, όχι ίδιο, αλλά περίπου ανάλογο ρόλο με τον Γκος. Και για μένα το πολύ σημαντικό. Ναι, περισσότερες λύσεις. Όχι, πες. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Και επίσης νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, εντάξει, πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο αυτό, είναι και πιο βολικό το πρόγραμμα από πέρσι. Δηλαδή ναι, το να παίξεις πρώτο παιχνίδι κυπέλου στην έδρα σου με τον Πανιόνιο και πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος πάλι στην έδρα σου με το Ρέθυμνο, έτσι σου δίνουν τη δυνατότητα εύκολα ή δύσκολα, θα πω εγώ, να κάνεις το 2-2, να ξεκινήσεις καλά. Και μετά να πας σε πιο δύσκολα παιχνίδια, γιατί όντως μετά από εκεί και πέρα έχεις να παίξεις με τη Βενέτσια που είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο στην Ιταλία διεκδικεί το πρωτάθλημα, έχεις να παίξεις με την ΑΕΚ εκτός, με τον Προμηθέα, μπαίνεις λίγο σε μια σειρά αγώνων πιο απαιτητική, αλλά τουλάχιστον στο ξεκίνημα που θα λείπει σίγουρα ο Γκος και χτυπάμε φυσικά και το χέρι μας στο ξύλο, μην λείψει κανένας άλλος, έχεις δύο παιχνίδια στην Ελλάδα που σου δίνουν δυνατότητα να κάνεις το 2-2 και από εκεί και πέρα μετά τα άλλα τα μάτς να βρίσκεται τη χημία χωρίς τον Γκος και να δεις πώς θα πάει. Έτσι. Έχουμε μια εικόνα του πάγου χωρίς τον Γκος. Είναι η νίκη επί της Μπαχτσέ Σεχίρ. Οκ, σε φιλικό, αλλά παίρνει σε μια ομάδα που είναι αρκετά υψηλό επίπεδο, ειδικά οι ξένοι της. Θα δούμε και σε αυτά τα δύο τελευταία φιλικά. Δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία σε όλη την προετοιμασία να δούμε να πάω πλήρη, έστω και ξέρω εγώ μια εβδομάδα, 10 μέρες. Πάντα κάτι προέκυπτε, είτε με τραυματισμό, είτε με διεθνείς που λείπανε. Αλλά εντάξει, η σεζόν έτσι είναι, το ξέρουν καλά στον ΠΑΟΚ. Πέρσι με αυτό που περάσανε, νομίζω τα φετινά είναι πολύ, πολύ λίγα σε σχέση με τα περσινά. Οπότε αυτά τα δύο τελευταία φιλικά θα έχουν την ευκαιρία να δούμε
νομίζω, την εικόνα της ομάδας πάνω κάτω που θα δούμε και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Και είναι καλά φιλικά και το σημερινό με το Περιστέρι. Το Περιστέρι έχει επιστρέψει στην Α1, έχει προπονητή τον Αργύρη Πεβλάκη, έχει κάνει μια ομάδα αρκετά ανταγωνιστική, πήρε από το Λαύριο τον Γκρέι, έχει πάρει τον Βασιλόπουλο, έχει κάνει και άλλες έτσι κινήσεις και κάτι τελευταίες που έχει κάνει τελευταίες ημέρες. Είναι ένα φιλικό ουσιαστικά πρόβα τζενεράλε για την Basket League, οπότε θα είναι ένα καλό φιλικό και το σημερινό και το αυριανό που έχει να παίξει πάω στη Χαλκίδα με την Κίνηση. Πολύ ταξίδι όμως, πολύ χιλιόμετρο, δεν μουρμουρίζουν οι παίκτες. Για να συνηθίζουν λίγο τα παιδιά, γιατί η σεζόν ξεκινάει με ταξίδια και παιχνίδια συνεχόμενα και πάει έτσι μέχρι Ιανουάριο. Ναι, δεν θα πάρουν το αεροπλάνο για να πάνε από το Περιστέρι στη Χαλκίδα. Είναι μια διαδρομή. Θα μου πεις 80 χιλιόμετρα, δεν είναι παραπάνω. 85, εντάξει, ναι. Θα πρέπει να συνηθίζουν λίγο σε αυτή την κατάσταση και κάποιοι έτσι παίχτες που δεν Χαλκίδα, έχουν παίζει την Χαλκίδα. Τέτοιες εικόνες. Η Κίνη παίζει την Χαλκίδα, δεν παίζει την Κίνη. Ναι, δεν παίζει. Σου λέω, επειδή η σεζόν ξεκινάει... Καλά, η Κίνη δύσκολα θα ήταν. Αν δεν παίζανε. Ναι, ψηλά πέφτει. Όντως, ναι. Κάτσε, γιατί με αυτά που μας λέει ο Νίκος Χαντερές του ΠΑΟΚ 24 από δίπλα με τον Ζορμπά. Ξέρω κάτι, μην έχουμε κανένα θέμα, ξέρω εγώ, δεν σου πω. Νίκος Χαντερές, πού το θυμίζετε. Ξέρω εγώ, τι γίνεται. Αύριο είναι να υπάρχει αυτή η έξαρση του φερωμένου Στέργιο. Σάββατο νομίζω. Είναι εκεί, έφυγε. Εσύ που θα είσαι. Μαρμαρά. Όχι, όχι, εδώ θα είναι. Γιατί στο Μαρμαρά μπορεί να βρεθείς... Στη θάλασσα. Ναι, όχι στη θάλασσα, στη σκιάφο. Μπορεί να βρεθεί στη θάλασσα πάνω μου, αυτό είναι το χειρότερο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπως έχουν τα πράγματα. Στις 7 σήμερα το φιλικό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και αύριο στις 5 με την Κίνη. Ωραία. Καλά είναι η ομάδα λοιπόν. Εντάξει, ο Γκος δεν έπαθε τα χειρότερα. Πάλι καλά. Η παιχτάρα αυτή, το καμάρι αυτό. Της... Από πού είναι, από το Άινταχο? Από την Ουάσιγκτον. Από την Ουάσιγκτον. Ωραία, House of Cards τα λοιπά. Ναι, ναι. Μην το πούμε και Kevin Spacey, γιατί έχει κάποια δημοσιεύματα τελευταία που δεν είναι και ιδιαίτερα ως τιμή. Κακόβουλα, φαντάζομαι. Ναι. Αυτό το καμάρι της ηθοποιίας γενικότερα. Εντάξει, Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεις το Φεράρι το βράδυ, έχεις κανονικά. Ε? Φάει την πόρτα σου. Πάμε στην κρίσιμη απάντηση, ερώτηση. Δεν σου έχουν πάντα στο μυαλό όταν ακούς Περιστέρι τα παλιά έτσι καλά μάτς. Αφού ήμουνα στο μείον 9-45-6 δευτερόλεπτα, ήμουν μέσα. 40 άτομα ήμασταν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Περιστέρι, Ράδιο Κορασίδη. Εσύ, είχαμε χάσει αυτό το παιχνίδι, δεν έχει καταλάβει κανείς πώς έχει γίνει. Και δεν είναι μόνο αυτό, βγαίνουμε μετά από το γήπεδο και μας λέει η αστυνομία, φύγετε. Το Περιστέρι τότε ναι. το 97 με Μέλβιν Τσίτουμ, με Κορονιό κλασικά, εντάξει, μια ζωή. Κασουρίδης, Μιλωνάς. Και ο ΠΑΟΚ με Μακαράς. Μακαράς, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ με Μπαλογιάννη, Μαματζιόλα, Μπόνερ, Στέφαν Μπέκ. Στέφαν Μπέκ, φίλε. Με το γυαλί, το... Ναι, με τις υπέρυθες ακτίνες που έβαζε από τα 100 τρίποτα τα 200. Στην προπόνηση. Στην προπόνηση. Ναι, γιατί στην αγώνα λίγο δύσκολα είμαστε. Μας είχαν φέρει πολλούς σουτέρ, ξέρεις, για να μας απαλύνουν τον πόνο από την απώλεια του Μπάνε. Ναι. Είχαν φέρει το Ρίκι Περάλ. Ο οποίος θα κάνει 3 χρόνια ο Ρίκι Περάλ. Ο Ρίκι Περάλ μου είπε ο Γιαννούλης ότι στην προπόνηση ήταν ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη. Αλλά όταν έπαιζε παιχνίδια, ωραία, δεν είχε την αίσθηση του χώρου. Και υπήρχαν στιγμές που έτρεχε έξω από το γήπεδο. Και αυτός με το 7 και ο Στέφαν Μπέκ με το 7 προσπαθούσαν εκεί οι μεγαλομέτωκοι να. Ωραία χρόνια του μπάσκετ. Ναι. Πώς λεγόταν ο όρος του Περιστερίου που ήταν 2,85. Ο Λόντερντέιλ. 20 χρόνια πριν, ρε παιδιά. Κρίζει Λόντερντέιλ. Πού τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Λόντερντέιλ, 2,20. Ναι. Και μετά πήγε στη Βουλγαρία να παίξει. Είχε. Τέλος πάντων, χορηγή. Λοιπόν, ακολουθεί εκπομπή με τον Βασιλιά. Ήρθε ο Βασιλιά, κάτσε για την εσύ. Ήρθε. Τον είδα νομίζω. Εννοείται. Τον πήρε το μάτι μου. Τα από εμάς, μένετε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά. Η καλύτερη παρέα για την επόμενη ώρα. Καλό μεσημέρι.